κάνουμε λίγο interactive την παρουσία σας, δηλαδή ταυτόχρονα εγώ σας δείχνω πράγματα, από δίπλα θα σας θα εκτελώ κιόλας, δηλαδή δεν σας δηλώ μόνο σε δουλειές παρουσιάζω, ταυτόχρονα και εσείς προσπαθήστε λιγάκι να, προσπαθήστε να ακολουθήσετε, δηλαδή ό,τι κάνω από εδώ πέρα, κάτι παρόμοιο, έχετε κι εσείς μπροστά σας. Δείτε τις εντολές. Δεν θα δούμε πολλά πράγματα σήμερα που με εντολές είναι η αλήθεια. Θα εξηγήσουμε λίγο πώς λειτουργεί το σύστημα βασικά, βασικές αρχές λειτουργίας του και θα δούμε κάποια πράγματα πώς διαχειριζόμαστε τα αρχεία, πώς κινούμαστε μέσα στο, μέσα στους καταλόγους. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, γιατί να χρησιμοποιήσουμε χρηματικό. Ένας εκμεγάλιος λόγος είναι το μεγαλύτερο πάνω σε αυτό που κάνουμε. Ναι, ωραία, οκ, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας ένα γραφικό file manager, ένα εργαλείο για να ψάξουμε σε αρχεία, οτιδήποτε, οτιδήποτε εργαλείο για να θέλετε, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που μπορείτε να κάνετε με ένα εργαλείο σε γραφικό περιβάλλον είναι μόνο αυτό το οποίο έχουν προγραμματίσει οι προγραμματιστές αυτού του προγράμματος να κάνετε. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε πέρα από τα όρια του κάθε προγράμματος που χρησιμοποιείτε. Πρέπει κάποιος άλλος να έχει προβλέψει κάποια πράγματα που εσείς ίσως ζητήσετε. Εδώ πέρα σίγουρα έχετε μεγαλύτερο έλεγχο, μπορείτε οποιοδήποτε χρειαστείτε να κάνετε, να το σκαρφιστείτε να το κάνετε σιγά σιγά. Επίσης, ταχύτητα. Αν μάθετε να δουλεύετε με το γραμματικό, θα δείτε ότι πολλά πράγματα, ίσως τα περισσότερα, γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Αν χρησιμοποιώντας εντολές του γραμματικού παρά κάνοντας κλικ-κλικ στο γραφικό περιβάλλον. Γι' αυτό ισχύει για πάρα πολλές λειτουργίες. Και θα, δεν ξέρω αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας στο γραφικό περιβάλλον να κάνετε επαναλαμβανόμενες κινήσεις συνέχεια, επαναλαμβανόμενες πράξεις σε διάφορα αρχεία, παραδείγματος χάρη την ίδια με το ονομασία σε διάφορα αρχεία. Και να κάνετε 15 φορές διαφορετικό κλικ σε κάθε αρχείο και σε κάθε αρχείο να αλλάξετε το όνομα με τον ίδιο τρόπο κτλ. Πολλά από αυτά γίνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα με μια εντολή στο τερματικό. Επίσης έχουμε οικονομία πόρων φυσικά σε σχέση με το γραφικό περιβάλλον. Έχουμε πολύ λιγότερους πόρους κατανάλωσης στο τερματικό. Παράδειγμα, εγώ έχω έναν υπολογιστή τον οποίο τον έχω εδώ και 15 χρόνια, το 1997, τον οποίο ακόμα το χρησιμοποιώ. Βλέπω email, ακούω μουσική, σερφάρω στο δίκτυο, τρυπάρω CDs, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνω. Γράφω κείμενα και όλα αυτά, η κατανάλωση στη μνήμη, να καταλάβετε, δεν περνάει συνήθως πάνω από 30 MB. Σαφώς και χρησιμοποιώντας το γραμματικό μπορούμε να δουλέψουμε με πολύ λιγότερους πόρους στον υπολογιστή. Από εκεί πέρα μπορούμε να ομαδοποιήσουμε εντολές. Τι εννοώ εκεί πέρα. Ότι ναι, μεν υπάρχουν πολλές μεμονωμένες εντολές στο Linux, η οποία η καθεμία μπορεί να κάνει τη δουλειά της συγκεκριμένα, αλλά από εκεί και πέρα, εκεί αρχίζει η μαγεία, ότι μπορούμε αυτές τις εντολές να τις συνδυάσουμε, να τις ομαδοποιήσουμε, να φτιάξουμε τα σκριπτάκια μας, τα αρχεία σεναρίων, όπως τα έχουμε μεταφράσει στα ελληνικά, και από εκεί πέρα να κάνουμε πιο σύνθετες λειτουργίες. Ναι, μεν είναι απλές οι εντολές που χρησιμοποιούμε, αλλά τις μαζέψουμε, τις βάλουμε στη σειρά όλες μαζί, μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ πιο σύνθετο, χτίζοντας πάνω σε αυτές τις απλές λειτουργίες, αυτές τις απλές εντολές. Απομακρυσμένη πρόσβαση από εκεί και πέρα. Είναι πολύ πιο εύκολο να επικοινωνήσουμε με έναν υπολογιστή ο οποίος απέχει από εμάς και μπορούμε να επικοινωνήσουμε μόνο δικτυακά χρησιμοποιώντας το τερματικό. Γιατί σαφώς και η κίνηση των δεδομένων είναι πολύ χαμηλότερη με το τερματικό παρά αν κάποιος, ξέρω εγώ, μπορεί να έχει το δοκιμάσει το VNC ή κάποιο FreeNIC ή οτιδήποτε άλλο για να επικοινωνήσετε με γραφικό τρόπο με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή. Σαφώς και είναι πιο αποδοτικό να στέλνετε μόνο χαρακτήρες, γιατί αυτό κάνετε στο τερματικό. Στέλνετε χαρακτήρες και λαμβάνετε χαρακτήρες. Από το να στέλνετε και να λαμβάνετε ολόκληρο το γραφικό περιβάλλον pixel προς pixel. Και να το ανανεώνετε αυτό, σαφώς και σε ένα δίκτυο που μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με ένα υπολογιστή στην άλλη άκρη του κόσμου, αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα και πιο αποδοτικά χρησιμοποιώντας το τερματικό. Επίσης, αν μάθετε να δουλεύετε με πραγματικό, σε οποιοδήποτε υπολογιστή Linux να βρεθεί μπροστά σας, όχι μόνο Linux, γενικότερα οποιοδήποτε Unix,
οποιοδήποτε γραφικό περιβάλλον και να υπάρχει. Ό,τι μάθει να το κάνει, θα το κάνει με τον ίδιο τρόπο. Όλες οι λειτουργίες του τερματικού, ουσιαστικά, όλες οι περισσότερες συντολές έχουν παραμείνει ίδιες από το 70, το 1970, το πρώτο Unix. Δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερα στον τρόπο λειτουργίας του πολίτη. Αυτό είναι θετικό. Οπότε, σε όποιο γραφικό περιβάλλον και ρωτήσετε, τι είναι αυτό, Gnome είναι, KDE είναι, XFCE είναι, RackPoison είναι, όπως το έχω μπροστά εδώ πέρα, ό,τι και να κάνετε, με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργείτε. Δεν θα μπερδεύεστε πού είναι αυτό, πού είναι το άλλο. Τα ξέρετε πώς και πού είναι το καθένα έτσι κι αλλιώς. Επίσης, σύνθετες λειτουργίες. Τι εννοώ εδώ πέρα, περίπλοκα πράγματα. Πώς κάνουμε περίπλοκα πράγματα, δηλαδή μερικά πράγματα χρησιμοποιώντας το γραφικό περιβάλλον είναι περίπλοκα, μας παίρνουν χρόνο για να εκμερώσουμε. Εδώ πέρα, και μπορεί επαναλαμβανόμενα που είπαμε, εδώ πέρα μπορούμε, όπως είπα, να ομαδοποιήσουμε εντολές. Δεν θα το δούμε σήμερα ακόμα, το δούμε σε μελλοντικά μαθήματα. Αλλά μπορούμε πιο περίπλοκα πράγματα να τα κάνουμε πολύ πιο εύκολα, να τα πραγματοποιήσουμε πιο εύκολα. Είχα δει μια πρόταση που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι το γραφικό περιβάλλον κάνει, λέει, τις απλές λειτουργίες, εφαρμόζει τις απλές λειτουργίες εύκολα. Δεν διαφωνώ. Από εκεί και πέρα όμως, το τερματικό κάνει τις πολύ δύσκολες λειτουργίες πραγματοποιήσιμες. Ενώ με το γραφικό περιβάλλον θα ήταν αδύνατο να γίνουν κάποια πράγματα. Τώρα, όταν μιλάμε για τερματικό, μιλάμε ότι εμείς λειτουργούμε μέσα σε ένα κέλυφος. Το κέλυφος είναι αυτό που πραγματικά έχουμε εμείς στην αλληλεπίδραση. Το κέλυφος είναι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δέχεται τις συντολές μας, τις τρέχει, τις εκτελεί, το shell, και μας δείχνει τα αποτελέσματα ουσιαστικά. Τώρα, κελύφη υπάρχουν πολλά. Αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς κυρίως και έχουν περισσότερες διανομές Linux ως βασικό είναι το bash. Ο οποίος είναι αντικαταστάτο, ο οποίος bash είναι επανεγγραφή ουσιαστικά του αρχικού SH, το οποίο έχει γραφεί από τον κύριο Μπόρι εδώ πέρα, το 1970 και κάτι. Και λειτουργεί ουσιαστικά με τους ίδιους κανόνες. Αλλά το bash έχει αρκετά, μα πάρα πολλά, αρκετά πρόσθετα, πολλές πρόσθετες λειτουργίες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά άλλα κελύφη, πάρα πολλά άλλα κελύφη, τα οποία έχουν λίγο πάνω κάτω τις ίδιες λειτουργίες, κάποια έχουν πολλές παραπάνω λειτουργίες, σας δίνουν κάποιες παραπάνω. Έχουν κάποια πλεονεκτήματα, παραδείγματος χάρη το dash, είναι πολύ ταχύτερο από το bash. Το dash είναι το Debian που χρησιμοποιεί, αλλά κυρίως μόνο για να τρέχει έτοιμα scripts. Όχι για interactive χρήση, όχι για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Για αλληλεπίδραση με το χρήστη έχουμε πάλι το bash. Ενώ το dash είναι μεν ταχύτερο, σαφώς και ταχύτερο. Και εδώ πέρα θα σου πω παραδείγματος χάρη ότι σε κάποια έκδοση του Ubuntu το 8.4, το 8.10, κάπου εκεί πέρα έγινε μια πολύ μεγάλη μεταβολή. Είχε πολύ μεγάλη βελτίωση στην ταχύτητα εκκίνησης ο υπολογιστής. Κάπου εκεί άλλαξε πάρα πολύ η ταχύτητα εκκίνησης και βελτιώθηκε πάρα πολύ. Μιλάμε πήγε από τα 40 δευτερόλεπτα στα 10 σε ένα καλό υπολογιστή. Κάποιοι το είχαν αυτό, το είχαν αποδώσει στο ότι είχε αλλάξει το σύστημα εκκίνησης, είχε πάει στο upstart από το προηγούμενο σύστημα. Όχι, κυρίως η βελτίωση ήταν επειδή είχε αλλάξει το κέλυφος που εκτελούνταν τα scripts εκκίνησης του υπολογιστή, τα είχαν αλλάξει από το bash στο dash. Οπότε, εκτελούνταν πολύ πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα όμως δεν κάνει βέβαια για interactive χρήση. Υπάρχουν λοιπόν και πολλά άλλα, το καθένα με κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά κυρίως θα δουλεύετε με bash και όπου για να πάτε οι περισσότερες διανομές έχουν το bash εγκατεστημένο από πριν. Τώρα, το κέλυφος είναι αυτό που εκτελείται μέσα σε ένα τερματικό. Ξέρετε τι είναι τερματικό? Τι είναι τερματικό? Τερματικό δεν είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας στην υπολογιστή του παραθυράκι. Τερματικό είναι αυτό. Το τερματικό δεν είναι υπολογιστής αυτό που βλέπετε. Το τερματικό, σαν αυτό, της δεκαετίας του 70 και του 80, είναι απλά πληκτρολόγιο και οθόνη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έχει μόνο τα κυκλώματα αυτά, είχε τότε μάλλον, μόνο τα κυκλώματα αυτά που απαιτούνταν για να δέχεται εντολές από τον χρήστη, από τον χρήστη,
να στέλνει αυτές τις εντολές, να τις μεταβιβάζει σε ένα mainframe το οποίο απήχε σε άλλο δωμάτιο, σε άλλο κτίριο, δεν ξέρω και εγώ πού, και την απάντηση που έστειλε ο υπολογιστής, το mainframe, να τη δίνει στην οθόνη. Δεν υπήρχε μέσα, όσο και αν μοιάζει με υπολογιστή, δεν είχε ούτε CPU, ούτε RAM, ούτε τίποτα. Πολύ απλά κυκλώματα, μόνο για να στέλνει και να παίρνει χαρακτήρες. Τίποτα άλλο. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα, ακόμα και σήμερα, το Linux και όλα τα Unix λειτουργικά, είναι ακριβώς ο ίδιος. Το έχουν πολλαπλά τραυματικά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, τέτοιοι προσωμιωτές τραυματικού υπάρχουν πολλοί. Το κάθε γραφικό περιβάλλον έχει το δικό τους και υπάρχουν και μια σαρανταριά, πενταριά, δεν ξέρω και εγώ πόσα ακόμα. Ουσιαστικά όλα κάνουν την ίδια δουλειά πάνω κάτω. Προσωμιώνουν λοιπόν τη χρήση ενός τραυματικού, τρέχουν μέσα ένα κέλυφος και εσείς αλληλεπιδράτε με αυτό το κέλυφος. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχετε ακούσει και τον όρο εικονικά τραυματικά ή κονσόλες. Τα εικονικά τραυματικά δεν είναι τραυματικά που ανοίγεται μέσα σε κονσόλες, δεν είναι τραυματικά που ανοίγεται μέσα σε γραφικό περιβάλλον. Είναι το καθαρό περιβάλλον, αν θέλετε, γραμμής εντολών που βγαίνετε αν πατήσετε Ctrl-Alt-F1, Ctrl-Alt-F2 μέχρι Ctrl-Alt-F6. Αυτό εξαρτάται τώρα από τη διανομή, πώς έχει ρυθμιστεί, που σας βγάζει σε κλασικό περιβάλλον γραμμής εντολών και τίποτα παραπάνω. Αν το βγάλω εγώ εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το φανεί, να το φάνει. Κάτι τέτοιο. Σας λέει login, δώσε username και password και βγαίνεις σε κατάσταση μόνο κειμένου. Εδώ πέρα δεν έχω φωτωμένο γραφικό περιβάλλον καθόλου. Και μπορεί κάποιος υπολογιστής που έχετε να μην έχει φωτωμένο γραφικό περιβάλλον. Θα σας βγάλει κατευθείαν σε μια κονσόλα. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω. Εσείς συνήθως τώρα βέβαια όλος ο κόσμος θα δουλεύει σε ένα προσωμιωτή τραυματικού, συνήθως βολεύει μέσα σε ένα γραφικό περιβάλλον. Οκ. Μια ερώτηση, στο εικονικό τραυματικό είναι άλλη συμπεριφορά? Είναι ακριβώς οι ίδιες συντολές, τα πάντα, όλα τα ίδια, απλά προφανώς δεν έχεις τις ευκολίες, αν θέλετε, του γραφικού περιβάλλοντος, ότι δεν μπορείς να κάνεις copy-paste κάτι από το browser σου να το βάλεις στο δραματικό. Σαφώς. Μπορεί να το κάνεις. Η αλήθεια είναι ότι μπορείς, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Και χρήση ποντικού, αν θέλετε, υπάρχει στο εικονικό δραματικό, αλλά πρέπει να τρέξεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το GPM, τέλος πάντων. Ναι, μεν, αλλά. Έχει την ίδια χρήση, αλλά όχι χωρίς τις πολλές ευκολίες. Από εδώ και από εκεί. Δεν μπορείς να ανοίξεις πολλαπλά εικονικά τραυματικά. Έχεις μόνο τα 4, 5, 6 τα οποία θα σου ορίσει η διανομή σου και μπορείς να τα αλλάξεις εσύ βέβαια. Αλλά μέχρι εκεί πέρα. Δηλαδή πηγαίνεις με Ctrl-Alt, F1, F2, F3, F4, πόσα κουμπιά μπορεί να έχεις για να ανοίξεις. Υπάρχουν εκεί πέρα βέβαια και άλλοι τρόποι. Θα το δούμε μελλοντικά πώς μπορούμε να έχουμε μέσα σε ένα εικονικό τραυματικό πολλά τραυματικά. Εκεί πέρα με το GNU Screen κυρίως ή με άλλα προγράμματα αντίστοιχα. Αλλά σαφώς και ένα τραυματικό σε γραφικό περιβάλλον έχει κάποιο πλεονεκτήματα παραπάνω. Τώρα, οι εντολές που χρησιμοποιούμε εμείς, οι βασικές εντολές του Linux που χρησιμοποιούμε εμείς, είναι εντολές κυρίως από το περιβάλλον GNU, αυτό που έφτιαξε ο κύριος Στάλμαν για μας. Ναι, μεν χρησιμοποιούμε το Linux, ok, το Linux είναι ο πυρήνας του λειτουργικού μας, ο οποίος η δουλειά που κάνει όμως δεν είναι επικοινωνεί με εμάς. Η δουλειά που έχει ο πυρήνας είναι να επικοινωνεί με το hardware του υπολογιστή. Με το υλικό του υπολογιστή. Να το κάνει να λειτουργεί. Από εκεί και πέρα, εμείς οι ίδιοι όταν αλληλεπιδρούμε με τον υπολογιστή μας, δεν αλληλεπιδρούμε με τον πυρήνα, αλληλεπιδρούμε με τα προγράμματα τα οποία προσφέρει το περιβάλλον του GNU. Και εδώ πέρα συμφωνώ με τον κύριο Στάλμαν ότι ναι, θα έπρεπε να το λέμε GNU Linux, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ουσιαστικά λοιπόν αυτά που θα δούμε εδώ πέρα είναι κάποια από αυτά τα προγράμματα του περιβάλλοντος GNU. Τα οποία ήταν επανεγγραφή των αντίστοιχων προγραμμάτων των λειτουργικών Unix της δεκαετίας του 70 και δεν έχουν αλλάξει καθόλου. Πήρε λοιπόν τις εντολές Unix και είπε τι κάνει αυτή η εντολή, τρέχει έτσι με αυτόν τον τρόπο, παίρνει αυτές τις επιλογές και βγάζει το output, την έξοδο του με αυτόν τον τρόπο. Και έφτιαξε καινούργια προγράμματα από την αρχή τα οποία κάναν ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. Δεν αντέγραψε τον κώδικα, αντέγραψε τις λειτουργίες.
έγραψε κώδικα από την αρχή, ο οποίος χρησιμοποιούσε ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες. Η λογική όλων των προγραμμάτων στο Linux και στο Unix γενικότερα είναι ότι έχουμε πολλά, πάρα πολλά μικρά και εξειδικευμένα προγράμματα που κάνουν μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Και αυτή τη δουλειά την κάνουν καλά. Μικρά προγράμματα να κάνουν πολύ καλά αυτό που είναι σχεδιασμένο να κάνουν. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να φτιάξεις τέτοια μικρά προγράμματα. Πολύ εύκολο, δεν είναι τελείως εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο να κάνεις πολλά μικρά προγράμματα χωρίς να έχουν bugs μέσα, παρά να φτιάξεις ένα τεράστιο πρόγραμμα που κάνει τα πάντα. Σαφώς είναι προτιμότερο σαν αρχιτεκτονική να έχουμε πολλά μικρά εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία όμως μπορούμε να τα συνδυάσουμε πολλούς τρόπους μεταξύ τους, έτσι ώστε να κάνουμε πιο πολύπλοκα πράγματα εμείς τελικά. Λοιπόν, ανοίξτε ένα θεματικό μπροστά, θα τρέξουμε μερικές εντολές, έτσι, χωρίς να είναι ανάγκη να είναι κάτι εξειδικευμένο, κάτι πολύ προχωρημένο. Λοιπόν, ας τρέξουμε μια date. Τι να κάνει αυτή η εντολή. Θα δείτε λοιπόν ότι τρέχοντας μια εντολή μας δίνει κάποιες πληροφορίες, κάθε μία. Συγκεκριμένη date αυτό μας κάνει και μας λέει την ώρα και την ημερομηνία που έχουμε τη στιγμή που το τρέξουμε. Εντάξει, προφανώς αν γράψετε μια εντολή η οποία δεν υπάρχει, αν γράψετε παράδειγμα dat, θα σας πει ότι συγγνώμη, αλλά τέτοια εντολή εγώ δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, προφανώς η date, μια πολύ απλή εντολή, η οποία μας βγάζει την ημερομηνία και την ώρα. Καλ, για δώστε το κι αυτό, τι θα μας βγάλει. Το καλ σημαίνει calendar και οι περισσότερες εντολές θα δείτε ότι είναι συντιμήσεις στα ονόματά τους τις λειτουργίες που εκτελούν. Θα μου πείτε, μα γιατί να μην γράφει calendar ολόκληρο και να γράφω καλ. Γιατί πρώτον μπορεί να είχαμε διαφωνίες από τους Άγγλους, από τους Γάλλους, Γερμανούς, Ισπανούς και δεν ξέρω και εγώ τι, και ο καθένας άντε να τα γράψει δικιά του γλώσσα. Ενώ έχοντας τη σύντμηση λέτε ότι, έχεις τη σύντμηση, είναι παντού, χρησιμοποιούμε σε όλες τις γλώσσες, δεν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο, είναι μια εντολή η οποία ναι μεν μπορεί να βγαίνει από το calendar, αλλά τα αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, τι κάνει το καλό, λοιπόν, σας βγάζει ένα ημερολόγιο. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δείξετε ένα ημερολόγιο στον υπολογιστή σας, είναι η αλήθεια. Το να ψάχνετε πού είναι το ρολόι για να πατάτε στα μενού κτλ. Τόσο είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Και έχει και επιλογές για να δείχνει και ολόκληρο το έτος, οποιοδήποτε έτος. Δεν κάνει να τα αυτά είναι λεπτομέρειες, θα τα δούμε. DF, για τρέξτε και μια DF. Τι βγάζει DF. Εδώ πέρα μου τα παίρνει και λιγάκι από κάτω γιατί είναι εγώ αρκετά στενό το. Παραγγελώ. Μια από το ολόκληρο. Μετά γύψη. Ξαναδείξω. Καλά. Η DL πολύ απλά μας βγάζει μια λίστα με όλα τα με όλες τις συσκευές, τις αποθήκευσεις που έχουμε συνδεδεμένες και κάποιες εικονικές συσκευές είναι αλήθεια που έχουμε εδώ πέρα. Εγώ έχω μόνο partition στο σκληρό μου, οπότε μου λέει ότι το partition αυτό έχει αυτό το μέγεθος, τόσα είναι χρησιμοποιημένα, τόσα είναι ελεύθερα. Αυτά τώρα είναι σε bytes, άμα θέλετε να το κάνετε να δείχνει σε πιο εύκολα αναγνώσιμες, με τρεις μονάδες, πατάτε και έχει παύλα H, το H σημαίνει human readable, να το διαβάζουν και άνθρωποι, οπότε καταλαβαίνετε εκεί πέρα ότι θα βγάζει να σε γίγα, τόσο είναι ο σκληρός. Για να προφέρω, δεν πειράζει. Λοιπόν, υπάρχει μια άλλη εντολή free, παραδείγματος χάρη. Η οποία μας βγάζει πάλι με παρόμοιο τρόπο. Εδώ μας βγάζει το πόση μήνυ καταναλώνεται και πόση είναι ελεύθερη. Και πάλι για να το δούμε σε καλύτερες μονάδες μπορούμε να το δώσουμε επιλογή παύλα M. Μας θα δείξει megabytes, έτσι. Οπότε εδώ πέρα μου λέει ότι έχω 1,5 γίγα μνήμη και το ελεύθερο είναι το 1, όλο ελεύθερο.
Εντάξει. Okay. Εντάξει, τι είδαμε αυτές τις εντολές. Για να βγούμε τώρα από ένα τερματικό, να το κλείσουμε, θα με exit. Για κάντε το. Μια πατήστε. Exit να δούμε τι θα γίνει. Απλά θα κλείσει το τερματικό. Εγώ έχω άλλο κλειστό από πίσω. Τώρα το κλείσω και αυτό. Ας ανοίξω να δούμε. Με το exit λοιπόν, ή με το control D κάνει την ίδια δουλειά, κλείνουμε το τερματικό. Okay, κάποιες απλές εντολές ήταν αυτές. Απλά για να δούμε πώς τρέχουμε εντολές. Σε ένα θεματικό. Τώρα, ιστορικό εντολό. Μπορούμε να πάμε και να ξαναεκτελέσουμε ή να επεξεργαστούμε μια προηγούμενη εντολή για να ψάξουμε γενικότερα στο ιστορικό, χρησιμοποιώντας τα βελάκια πάνω κάτω. Αν είστε στο τερματικό τώρα, ανοίξτε πάλι ένα τερματικό. Ουσιαστικά θυμάται τις εντολές που είχατε τρέξει στο προηγούμενο τερματικό. Με τα βελάκια πάνω κάτω, βλέπετε ότι έχει ένα ιστορικό και κρατάει. Εγώ πατάω συνήθως το βελάκι πάνω και κάτω. Έχει ένα ιστορικό των προηγούμενων εντολών. Οπότε, αν τρέξετε μια φορά free παραδείγματος χάρη, και πείτε, όχι, δεν καταλαβαίνω τι μου λέει, ας το κάνουμε με ένα byte, δεν χρειάζεται να ξαναγράψετε free με το πληκτρολόγιο. Μπορείτε πολύ απλά και πολύ γρήγορα πάνω βελάκι και παύλα μη. Όσο λιγότερο κόπο να πληκτρολογείτε, τόσο πιο γρήγορα θα δουλεύει. Αυτό πώς εσύ δεν θέλει να ιστορικό. Ευθυμίζεται. Ευθυμίζεται. Συνήθως είναι γύρω στις 100 εντολές, κάπου εκεί πέρα. Στις περισσότερες γραμμές. Κάπου εκεί. Και υπάρχει και ένα πλήκτρο τώρα, το Control R, το οποίο τι κάνει. Διαβάζει το input που δίνεται και συμπληρώνει την υπόλοιπη εντολή αν πρέπει να ξανατρέξει. Δηλαδή, αν εγώ πατήσω το Control R, βλέπετε εκεί πέρα ότι λέει Reverse Search. Αν πατήσω το γράμμα F, επειδή οι μόνες εντολές που έχω τρέξει ήταν η free, η τελευταία που έτρεξα, με το F και μόνο, Control R και F, μου έχει συμπληρώσει όλη την εντολή. Με Enter την εκτελεί. Αν θέλω να το επεξεργαστώ, Control R, F, πατάω το Tab. Αν πατήσω το Tab, μπορώ να το επεξεργαστώ πάλι. Ουσιαστικά εδώ πέρα λοιπόν, αν τρέχετε μακριές, μεγάλες εντολές, μπορείτε πολύ εύκολα να ξαναγυρίσετε και χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε ακόμα με τα βελάκια πάνω κάτω, αν πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα μιας εντολής, εμφανίζεται όλο το μακρινά που μπορεί να είχατε γράψει προηγουμένως. Και να διορθώσετε αυτό που ενδεχομένως κάνατε λάθος και να το ξαναεισάγετε την αρχή. Είναι χρήσιμο γιατί σας βοηθάει να δουλεύετε γρήγορα και αποδοτικά. Λοιπόν, αντιγραφική επικόλυση. Πώς κάνουμε αντιγραφική επικόλυση τώρα σε ένα τερματικό? Δεν κάνουμε ποτέ με Ctrl C και με Ctrl V. Δεν δουλεύει. Το Control C έχει άλλη δουλειά. Το Control C αυτό που κάνει είναι ότι διακόπτει τη λειτουργία ενός προγράμματος εκείνη τη στιγμή χωρίς ερωτήσεις. Δεν κάνουμε λοιπόν αντιγραφική επικόλυση κειμένου με Control C και Control V. Ναι, μεν μπορείτε να πάτε στο browser να αντιγράψετε κάτι με Control C, αλλά όταν πάτε να το επικοινωνήσετε δεν θα το κάνετε με Control V. Ούτε από τερματικό με σε τερματικό μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πώς κάνουμε αντιγραφή επικόλυση σε ένα τερματικό? Ο κλασικός τρόπος. Το next, τα X είναι το γραφικό περιβάλλον. Ό,τι γραφικό περιβάλλον και να έχετε, GNOME, XFCE ή οτιδήποτε, τρέχει πάνω στα X Windows. Το είναι το βασικό γραφικό σύστημα του Linux, λέγεται X. X Windows. X11 συγκεκριμένα. Είναι και τελευταία η έκδοση. Οπότε ο κλασικός τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παντού στο γραφικό περιβάλλον για τα τερματικά, και όχι μόνο, και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, είναι αλήθεια, είναι ότι τη γραφή την κάνουμε με απλή επιλογή. Απλά επιλέγουμε το ποντίκι. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. Απλά επιλέγουμε. Και την επικόλυση μετά μπορούμε να την κάνουμε ή με μεσαίο κλικ του ποντικιού ή με shift και insert. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ θέλω παραδείγματος χάρη να αντιγράψω τη λέξη total, τώρα την έχω αντιγράψει. Αν θέλω να την επικολλήσω, το μόνο που κάνω. Να με στείλω εδώ. Θα σα το βρει. Πατάω shift insert. Και γράφει εκεί πέρα. Υπάρχει εντολή βέβαια, της λίγο. Και από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο κλασικός τρόπος που δουλεύει παντού εγγυημένα. Τώρα, κάθε τερματικό μπορεί να έχει δικό τρόπο. Το
τερματικών, στο παράδειγμα του KD, έχει διαφορετικό τρόπο να κάνει τη γραφική κόλληση από ότι το terminal του XFCE κτλ. Και ρυθμίζεται κιόλα. Μπορεί να το αλλάξετε εδώ κάτω ότι όποιε συντομέ τη τεχνολογία θέλετε εσεί. Αυτό που είναι σίγουρο θα δουλέψει παντού είναι το απλή επιλογή και το μεσαίο κλικ. Τώρα, αν έχετε συνηθίσει σε κάποιο τερματικό συγκεκριμένα και έχετε κάποιο τρόπο άλλο, OK, κανένα πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη στο terminal, θυμάμαι ότι είναι Ctrl Shift C και Ctrl Shift V. Παραδείγματο χάρη. Ναι, OK, δουλεύει. Ό,τι σα βολεύει. Τώρα, εδώ θα σα αλύσω λίγο. Δομή των καταλόγων. Πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο στο τερματικό, να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κατάλογοι που έχουμε στο σύστημα αρχείων στο Linux. Ξεκινάμε πρώτα από το βασικό κατάλογο, ο οποίος είναι ο root, λέγεται root και δίνεται από μια κάθετο το slash. Αυτός είναι ο βασικός κατάλογος, αντιστοιχεί σε κάποιο partition στον υπολογιστή σας, το έχετε θέσει κατά την κατάσταση του συστήματος, ποιο partition θα είναι αυτό, και μέσα εκεί βρίσκονται τα πάντα. Και όταν λέω τα πάντα, εννοώ τα πάντα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο φάκελος dev, ο κατάλογος dev, όπου μέσα υπάρχουν αρχεία συσκευών. Δεν είναι αναγκαίο ότι τα αρχεία που θα έχετε εσείς, θα δείτε μέσα σε αυτό το σύστημα αρχείων, είναι πραγματικά αρχεία στον υπολογιστή σας. Παραδείγματος χάρη, ο κατάλογος dev σας δίνει με τη μορφή αρχείων όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας. Είτε τις βλέπετε είτε δεν τις βλέπετε. Αν θέλετε, ο κατάλογος dev έχει μια σειρά από εικονικά αρχεία μέσα, δεν είναι πραγματικά αρχεία. Έχει παραδείγματος χάρη διαφορετικό αρχείο αντιστοιχεί σε διαφορετικά partition στους σκληρούς σας δίσκους. Διαφορετικό αρχείο αντιστοιχεί στη μνήμη σας. Διαφορετικό αρχείο αντιστοιχεί στην οθόνη. Διαφορετικό αρχείο αντιστοιχεί στην κονσόλα, την πρώτη κονσόλα που είδαμε, την καθαρή κονσόλα. Έτσι. Στη δεύτερη πάλι διαφορετικό αρχείο. Οτιδήποτε υπάρχει σαν συσκευή πάνω στον υπολογιστή σας, στο Linux, είναι ένα αρχείο ή τίποτα άλλο. Τα πάντα είναι ένα αρχείο στο Linux. Οτιδήποτε. Όλα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα πάντα μέσω κάποιου αρχείου. Υπάρχει ένας άλλος παρόμοιος φάκελος. Ο φάκελος proc, ο οποίος πάλι έχει εικονικά αρχεία και περιέχει πληροφορίες για το σύστημα. Έχει διάφορα αρχεία, εκατοντάδες αρχεία έχει μέσα με τις πληροφορίες και με διάφορες πληροφορίες του συστήματος. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα αρχείο το οποίο μας δίνει λεπτομέρειες για τη CPU. Ποια CPU έχουμε, σε πόσα μεγαχέρτζ τρέχει, πόση κρυφή μνήμη έχει, πόσα cores έχει, ποια χαρακτηριστικά έχει. Είναι εικονικά αρχεία. Και σας δίνουν πληροφορίες για το σύστημα. Διάφορες πληροφορίες. Για οποιοδήποτε κομμάτι του συστήματός σας μπορείτε να φανταστείτε. Θα τα δούμε αργότερα αυτά, λεπτομέρειες, τύπου αρχεία και μπορεί να έχει μέσα. Αλλά αν το ψάξετε και λιγάκι, θα δείτε ότι για τα ονόματα των αρχείων θα δείτε ότι υπάρχει πολύ πληροφορία για μας. Το dev αναφέρεται στο device. Το dev, ναι, στο device. Ναι, είναι procedures, αλλά εντάξει, ναι. Δεν έχει και τόσο άμεση σχέση στις λέξεις. Processor. Ναι. Όχι, δεν είναι processor. Processes. Πάλι δεν είναι. Δεν είναι μόνο λειτουργικό, δεν έχει μόνο τις διεργασίες μέσα εκεί. Έχει παράδειγμα και για τη μνήμη, δεν είναι μόνο πρόσθεσης. Υπάρχει ο κατάλογος TMP, ο οποίος έχει προσωπικά αρχεία. Συνήθως αυτός ο κατάλογος, συνήθως δεν είναι πάντα σίγουρο, ανάλογα με τη διανομή τώρα, συνήθως αυτός ο κατάλογος διαγράφεται με το κλείσιμο του υπολογιστή. Εγώ στο δικό μου τον υπολογιστή που βλέπω τώρα εδώ πέρα, παραδείγματο χάρη, την έχω και σε RAM drive. Οπότε ό,τι τίποτα είναι γράφω στη DMP, γράφεται στη RAM και μου λέει το κλείσω υπολογιστή, σβήνει η RAM, εξαφανίζονται τα πάντα. Εξαρτάται τώρα από τη διανομή αν το σβήνει ή όχι, αλλά συνήθως εκεί πέρα μπαίνουν προσωρινά αρχεία. Μπορεί κάποια προγράμματα να αποθηκεύουν δικά του προσωρινά αρχεία εκεί μέσα μέχρι να κλείσουν τα προγράμματα, οπότε μπορεί να και να σβήνονται αυτά τα αρχεία. Και διάφορες λειτουργίες του συστήματός σας μπορεί να αποθηκεύουν κάποια προγράμματα εκεί μέσα στο DMP. Υπάρχει ο κατάλογος boot, ο οποίος περιλαμβάνει τα αρχεία εκκίνησης. Τι είναι αυτά τα αρχεία εκκίνησης? Ο πυρήνας σας, παράδειγμα, συνήθως βρίσκεται μέσα στο boot. Ή κάποιες ρυθμίσεις για την εκκίνηση του υπολογιστή σας βρίσκονται μέσα στο boot. Τώρα, αυτά που σας λέω μπορεί να σας φαίνονται τι μας λες τώρα, τι είναι όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα ξέρετε, αλλά σας
τα δίνω μια εικόνα τι υπάρχει, να μην είστε τελείως χαμένοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση να θυμάστε απ' έξω. Μπορεί κάποια στιγμή να τα δείτε μπροστά σας, όμως, και να πείτε ότι, OK, έχω μια ιδέα του τι μπορεί να συμβαίνει. Κατάλογος VAR χρησιμεύει ως αποθήκη αρχείων. Διάφορα προγράμματα, και μιλάω πολύ γενικά τώρα, το ξέρω, διάφορα προγράμματα αποθηκεύουν αρχεία μέσα στο VAR και μπορεί και εμείς να αποθηκεύουμε αρχεία μέσα στο VAR. Παραδείγματος χάρη, μέσα στο VAR Logs, σε καταλόγους μέσα στο VAR, μέσα στο VAR Logs παράδειγμα, υπάρχουν αρχεία καταγραφών από διάφορες λειτουργίες του προϊστή. Ο kernel, ο ίδιος ο πυρήνας του Linux, κρατάει ένα αρχείο το VAR Log Messages μέσα στο VAR Log λοιπόν, το οποίο αρχείο το VAR Log Messages περιέχει όλα τα μηνύματα που βγάζει ο πυρήνας προς το χρήστη. Και μπορούμε εξετάζοντας αυτό το αρχείο να δούμε όλα τα μηνύματα που έχει βγάλει ο πυρήνας από την αρχή της λειτουργίας του υπολογιστή. Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο υπολογιστής, ως αναγνώρισε μία-μία όλες τις συσκευές, τι προβλήματα μπορεί να βρήκε βλέποντας μια συσκευή, να λέει ότι να, αυτή τη συσκευή δεν την ξέρω, δεν έχω driver, δεν έχω module για αυτή τη συσκευή, θα σας το δείξει. Ή ότι σε κάθε συσκευή έχει πρόβλημα, δεν μπορώ να κάνω προσάρτηση στον τάδε σκληρό, θα τα δείτε όλα εκεί μέσα, στο VAR Log. Υπάρχει, παραδείγματος χάρη, το VAR Mail, όπου τώρα πια η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιείται και τόσο πολύ για τοπικό email. Τι σας είπα προηγουμένως, ότι είχαμε ένα κεντρικό υπολογιστή, ένα mainframe και πολλά τερματικά γύρω του συνδεδεμένα. Για να επικοινωνούν οι χρήστες των τερματικών, των διάφορων τερματικών μεταξύ τους, επικοινωνούσαν με email. Όχι μέσω ίντερνετ όπως. Αφού ήταν στον ίδιο υπολογιστή συνδεδεμένοι έτσι κι αλλιώς. Τοπικό email, το τοπικό chat, ναι, και υπάρχει και chat η αλήθεια είναι. Μπορούμε να στέλνει μηνύματα ο ένας χρήστης στον άλλο, στον ίδιο υπολογιστή όταν είναι. Εδώ πέρα μιλάμε λοιπόν για τοπικό email του ίδιου του υπολογιστή προς κάποιον άλλο χρήστη, ίσως στον ίδιο τον υπολογιστή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν χρησιμοποιείται τώρα πια τόσο πολύ. Στο www, παραδείγματος χάρη, έχουμε σελίδες του web server. Αν έχουμε καταστήσει κάποιο web server, παράδειγμα Apache, η πιο συνηθισμένη τοποθεσία για να ανεβάσουμε τις σελίδες μας είναι να τις τοποθετούμε μέσα στο www. Εκεί κοιτάει ο server για να δει ποια αρχεία θα σερβίρει σε αυτούς που επικοινωνούν μαζί τους. Στο VAR Run, εδώ πέρα, κάτι αντίστοιχο με το TMP είναι, κάτι αντίστοιχο, μπαίνουν αρχεία, αποθηκεύουν αρχεία από διάφορα προγράμματα, συνήθως είναι log files, αρχεία που κλειδώνουν κάτι εργασίες, δηλαδή μπορεί ένα πρόγραμμα να μην δέχεται, παραδείγματος χάρη σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, να μην δέχεται να τρέξει δεύτερη φορά το ίδιο. Οπότε τι κάνει, την πρώτη φορά που τρέχει, τοποθετεί ένα αρχείο μέσα στο VAR Run και θα έχει όνομα.log παράδειγμα, όνομα εφαρμογής.log. Οπότε όταν πάμε να το τρέξουμε δεύτερη φορά, πάει και βρίσκει αυτό το αρχείο και λέει, όπα, είναι κλειδωμένο, υπάρχει ήδη μια διεργασία του ίδιου προγράμματος που τρέχει, δεν χρειάζεται να ξέρετε να τρέξω δεύτερη φορά. Ξανά, μπορώ να επικοινωνήσω με την προηγούμενη διεργασία, παραδείγματος χάρη. Μπορεί να είναι λίγο προχωρημένο αυτό που σας λέω τώρα, αλλά εντάξει, να έχετε μια ιδέα. Υπάρχει ο φάκελος Bing. Τώρα, στο βασικό. Τι έχουμε εκεί μέσα. Βασικά προγράμματα χρήση. Τα περισσότερα προγράμματα, βασικά προγράμματα του GNU, τα core utils, είναι μέσα στο Bing. Υπάρχει και ο Bing binary, έτσι. Εκτελέσιμα αρχεία εκεί μέσα. Και υπάρχει και ο SBing. Τι είναι ο SBing. Έχει γι' αυτό εκτελέσιμα αρχεία, αλλά για τον υπερχρήστη, για τον super user. Για το root, δηλαδή αρχεία που είναι μέσα στο SBing, δεν επιτρέπεται να τα τρέξει κάποιος άλλος χρήστης. Και συνήθως τώρα πια δεν είναι, και πολλές φορές τα εκτελέσιμα που είναι στο SBing, οι απλοί χρήστες δεν μπορούν καν να τα δουν μέσα στο path που έχουν, δεν μπορούν να τα δουν να τα εκτελέσουν απλά με το όνομά τους. Αυτό βέβαια έχει καταφερθεί λίγο τώρα τελευταία με την χρήση του sudo, αλλά έτσι θα έπρεπε να είναι τέλος πάντων. Υπάρχει ο κατάλογος LIB ή σε 64-bit διανομές, σε κάποιες 64-bit διανομές, το αντίστοιχο του το LIB64. Εντάξει, δεν είναι πάντα σίγουρο ότι οι 64-bit διανομές βάζουν το 64, αλλά θα έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες να το βάζουν. Τι είναι εκεί μέσα, βιβλιοθήκες. Τι είναι οι βιβλιοθήκες. Είναι προγράμματα, αν θέλετε,
λειτουργίες των οποίων χρησιμοποιούν πολλά άλλα προγράμματα. Αν παραδείγματος χάρη εγώ φτιάξει μια βιβλιοθήκη η οποία να στέλνει email, έχει τη λειτουργία του να στέλνει email, μπορούν 2 και 3 και 10 άλλα προγράμματα αντί να γράφουν τον ίδιο κώδικα από την αρχή για να στέλνει email, αν θέλουν 10 διαφορετικά προγράμματα να στέλνουν email, αντί λοιπόν να γράφουν σε 10 διαφορετικά προγράμματα ξανά από την αρχή τον ίδιο κώδικα, να επικοινωνούν με αυτή τη βιβλιοθήκη που υπάρχει εκεί μέσα και να χρησιμοποιούν τον ίδιο έτοιμο κώδικα για να κάνουν τη δουλειά τους. Και τα περισσότερα έτσι δουλεύουν στο Linux. Δηλαδή, τα περισσότερα προγράμματα βασίζονται ήδη σε λειτουργίες οι οποίες είναι ήδη γραμμένες σε κάποια βιβλιοθήκη. Αυτές οι βιβλιοθήκες υπάρχουν λοιπόν μέσα στο Linux. Εδώ πέρα προσέξτε ότι έχω τη λέξη βασικά από μπροστά, θα το εξηγήσω σε λίγο. Στο ETC έχουμε αρχή αριθμίσεων. Όλα τα προγράμματα τα οποία μπορεί να, να δέχονται ρυθμίσεις, είναι προγράμματα συστήματος, όλα τα προγραμματάκια λοιπόν βάζουν ένα αρχιάκι κειμένου μέσα σε αυτό το φάκελο, μέσα σε αυτό το κατάλογο, το ETC. Παραδείγματος το SSH, για να, για να φτιάξουμε ένα SSH server στον υπολογιστή μας, πρέπει να βρούμε το αρχείο του SSHD, τέλος πάντων, μέσα στο ETC, να το επεξεργαστούμε και από εκεί πέρα θα θέσουμε τις ρυθμίσεις του server μας ή για το Apache ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κάνουμε, το οποίο βέβαια θα είναι, προσέξτε, το ETC είναι αρχή αριθμίσεων για όλο το σύστημα, όχι για το συγκεκριμένο χρήστη, για όλο το σύστημα. Τώρα, υπάρχει και ο κατάλογος USR, ο οποίος και αυτός έχει προγράμματα, βιβλιοθήκες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε εκεί μέσα. Έχει αντίγραφα πάλι, πάλι του bin, του sbin, του lib, του etc, όλα αυτά. Ποια η διαφορά τώρα του bin από το usrbin, του sbin από το usrsbin. Και τα δύο έχουν προγράμματα τα οποία μπορεί να εκτελεί ο χρήστης ή ο υπερχρήστης αντίστοιχα. Η διαφορά είναι ότι το USR, σαν κατάλογος ξεχωριστός, ενδέχεται ακόμα και να βρίσκεται και σε διαφορετικό σκληρό δίσκο, σε διαφορετικό partition, ή μπορεί ακόμα, επειδή το Linux είναι ένα λειτουργικό το οποίο βασίζεται πάνω στο δίκτυο, το USR μπορεί να είναι ένας κατάλογος ο οποίος βρίσκεται και δικτυακά απομακρυσμένα σε κάποιον άλλο υπολογιστή ακόμα. Το οποίο σημαίνει ότι νωρίς, όταν ξεκινάει το σύστημα, όταν γεννεί το σύστημα, μπορεί αυτός ο κατάλογος να μην είναι διαθέσιμος. Να μην υπάρχουν, να μην μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα προγράμματα που είναι μέσα στο USR. Οπότε όλα τα βασικά προγράμματα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να λειτουργήσει ο υπολογιστής, είναι μέσα στο bin, το sbin και το lib. Τα υπόλοιπα που έρχονται μετά, τα οποία οπωσδήποτε θα τα τρέξουμε αφού κινήσει σωστά ο υπολογιστής, αυτά βρίσκονται στο USR bin και το USRSbin. Πολύ πριν την ώρα του. Αυτά μιλάμε ότι ξεκινάμε από τη δεκαετία 70. Όλα αυτά είναι κατάλοιπα. Κατάλοιπα είναι κακή λέξη. Κληρονομιά του Unix. Υπάρχει και το USR XC και τώρα υπάρχει και το USR Local. Τα οποία πάλι από την αρχή μπορεί να έχουμε USR Local Bin, USR Local SBin κτλ. Τι διαφορά έχει τώρα το Local? Συνήθως και έτσι θα έπρεπε να είναι, ότι μέσα στο bin και το USR bin μπαίνουν και τα SBin αντίστοιχα κτλ. Εκεί καθιστώνται τα προγράμματα μέσα από το package management της κάθε διανομής, από το διαχειριστή πακέτων της κάθε διανομής, τα επίσημα τα προγράμματα της διανομής λοιπόν, εγκαθιστώνται μέσα στο bin και στο USR bin. Το USR local και την αντίστοιχη κατάλογη που έχει από κάτω είναι κενή, ή θα έπρεπε να είναι κενή, για το αν κάποιος χρήστης βάλει μόνος του εκτός package management, να βγει εκτός λοιπόν τη διαχείριση πακέτων. Αν θέλω να εγκαταστήσω κάτι εκτός διαχείρισης πακέτων εγώ, θα το εγκαταστήσω στο USR Local bin, παραδείγματος χάρη. Και ξέρω ότι οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο USR Local το έχω βάλει εγώ και κανένας άλλος. Οπότε, αν έχω πειράξει κάτι, αν έχω βάλει κάτι, καταστρέφει το σύστημά μου, παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι πολύ απλά διαγράφοντας οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο USR Local θα επανέλθουν όλα στη σωστή σου λειτουργία. Εδώ δεν είναι προτιμότερο να το βάλει στο opt. Βάζω εγώ ένα. Να το οδηγήσω εκεί, ναι, να το πάω. Ναι, μεν, αλλά στο opt τι γίνεται. Στο opt βάζεις προγράμματα τα οποία με κάποιο τρόπο περικλείουν όλα τα συστατικά τους.
Δηλαδή, αν θέλω εγώ να καταστήσω μια βιβλιοθήκη μόνος μου, αν τη βάλω στο opt, τα υπόλοιπα προγράμματα που θα καταστήσω δεν θα τη βλέπουν αυτή τη βιβλιοθήκη. Ναι, σωστά. Ενώ αν τη βάλω στο USR local lib, τότε θα τη βλέπουν. Ναι, το opt μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεν, αλλά συνήθως για τελικά προγράμματα. Ναι, γιατί πολύ ουσιαστικό το οποίο θα το οδηγήσεις γιατί είναι αποκλειστικά εκεί. Ακριβώς. Είπατε ότι υπάρχει αντίγραφο του bin μέσα στο οποίο σάρκει. Όχι, δεν είναι αντίγραφο, είναι κάτι αντίστοιχο. Κάτι αντίστοιχο, δεν είναι αντίγραφο, μπορεί να κάπου ανέφερα τη λέξη, αλλά ήταν όχι αντίγραφο. Είναι κάτι αντίστοιχο του bin που υπάρχει μέσα στο USR πάλι. Κάνουν την ίδια δουλειά. Το bin και το USR bin έχουν και τα δύο προγράμματα χρήστη, ναι μεν, αλλά έχει διαφορετική σημασία και διαφορετική προτεραιότητα το ένα από το άλλο. Και θα δείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που το ίδιο πρόγραμμα, η ίδια εντολή μπορεί να βρίσκεται και μέσα στο bin και μέσα στο USR bin και μέσα στο USR local. Θα δούμε εκεί πέρα ποια έχει προτεραιότητα όταν μιλήσουμε για τα paths. Μπορεί να είναι και έτσι και αλλιώς. Λοιπόν, υπάρχει ο κατάλογος MNT. Για mount σημαίνει αυτό. Τα σημεία προσάρτησης των συσκευών αποθήκευσης μπαίνουν εκεί μέσα. Ποια ουσία συσκευές αποθήκευσης. Αυτές που είναι τώρα πια, παλιότερα δεν ήταν έτσι, τώρα πια μέσα στο MNT μπαίνουν και φαίνονται, προσαρτώνται οι συσκευές οι οποίες είναι μόνιμα συνδεδεμένες στον υπολογιστή μας. Άρα ο εσωτερικός σκληρός του υπολογιστή μας θα φαίνεται μέσα στο MNT με κάποιο τρόπο. Συνήθως με το. Δεν είναι καθόλου σίγουρο. Συνήθως με τον κωδικό, τον ίδιο κωδικό, την ίδια κωδική ονομασία που έχει μέσα στο dev. Δηλαδή, μπορεί ο σκληρός, το δεύτερο πακέτο του σκληρού μας, του πρώτου σκληρού μας, παραδείγματος χάρη, να είναι το SDA2. Θα τα δούμε αυτά μέσα στο dev. Κάθετος dev, κάθετος SDA2. Και θα είναι κάθετος MNT, κάθετος SDA2, παραδείγματος χάρη. Μπορεί αυτό να αλλάξει, βέβαια, δεν είναι καθόλου στάνταρ, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς. Το σημείο προσάρτηση να έχει ό,τι όνομα θελήσουμε εμείς, αλλά εντάξει, συνήθως έτσι είναι. Άρα δείτε θα μιλήσουμε για ένα εξωτερικό σκληρό. Μπορούμε να το κάνουμε προσάρτηση μέσα στο MNT, αν το κάνουμε προσάρτηση μόνοι μας. Αν υπάρχει κάποιος αυτόματος τρόπος, που συνήθως τα περισσότερα περιβάλλοντα εργασίας έχουν κάποιον αυτόματο τρόπο για να κάνουν προσάρτηση εξωτερικές συσκευές, τότε αυτά μπαίνουν στο media. Ή τουλάχιστον μπαίνουν στο media, γιατί τώρα αρχίζω να το μπερδεύω. Μπαίνω στο media με το όνομα της συσκευής. Παραδείγματος χάρη έχω ένα στικάκι το οποίο έχει το όνομα, ξέρω εγώ, Γιώργος πάνω, με το που του έχει το label Γιώργος, με το που βάλω θα μου βγει μια συσκευή media κάθετος Γιώργος. Υπάρχει ο κατάλογος RUN. Τι είναι αυτός ο κατάλογος? Αν θυμάστε προηγουμένως είχαμε μιλήσει για ένα VAR RUN, όπου μπορεί να μπαίνανε προσωρινά αρχιάκια από διάφορα προγράμματα και σας είπα εκεί πέρα για το lock το αρχείο που μπορεί να έχει. Την ίδια δουλειά κάνει και το run. Απλά τώρα τελευταία πάει να μεταφερθεί η χρήση από το var run στο run. Οπότε αν το δείτε είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία. Απλά πρέπει να το βγάλουν ένα βήμα παρά έξω. Πιο πάνω. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό που είπα τώρα είναι ότι ναι, σας είπα ότι στο media μέσα μπαίνουν οι συσκευές, αυτό πάει να αλλάξει. Οι τελευταίες εκδόσεις του U-Disks, ενός από τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προσάρτηση των συσκευών, τώρα πια προσαρτούν τα πάντα αντί για μέσα στο media, μέσα στο run, media, username. Μπορεί να φαίνεται λίγο πιο πολύπλοκο, είναι, μακρινάρι είναι όλο αυτό το πράγμα, το username μπορεί να αλλάζει προφανώς από το νέα χρήση των άλλων. Έχει τα πλεονεκτήματα ότι πολλοί χρήστες μπορούν να προσαρτήσουν την ίδια συσκευή ξεχωριστά, ανεξάρτητα ένας από τον άλλον. Ενώ μέσα στο media δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Πάει να αλλάξει αυτό τώρα, δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει ή όχι, αλλά πάει να αλλάξει προς αυτό. Προς εκεί, θα δείξει. Θα δείξει. Σε οποιαδήποτε περίπτωση σας ξαναλέω ότι όλα αυτά ένας χρήστης, ακόμα και στο θεματικό να δουλεύετε, συνήθως δεν τα βλέπει καν μπροστά του. Αυτό που ασχολούνται οι περισσότεροι με τα αρχεία τους είναι το φάκελο του κατάλογου Home. Το σπίτι του κάθε χρήστη, τα αρχεία, ο αρχικός κατάλογος του κάθε χρήστη. Όπου για κάθε χρήστη έχουμε διαφορετικό κατάλογο μέσα εκεί. Home George, για μένα παραδείγματος χάρη. Και σαφώς και μπορούν να υπάρχουν πολλαπλοί χρήστες σε έναν υπολογιστή,
ο κάθε ένας να έχει το διαφορετικό αρχικό κατάλογο του. Ο οποίος είναι home και το όνομά του που εκεί πέρα. Εντάξει, συνήθως. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά συνήθως έτσι. Λοιπόν, και μπορεί. Για τα BIN και τα USR-BIN, μπορούν όλοι οι χρήστες. Ναι. Το BIN και το USR-BIN τα βλέπουν όλοι οι χρήστες. Το S-BIN και το USR-S-BIN κανονικά δεν πρέπει να τα βλέπουν καθόλου οι χρήστες, αλλά σε πολλές διανομές και κυρίως στις περισσότερες από ό,τι ξέρω τώρα, τα βλέπουν. Απλά όταν πάνε να τρέξουν κάτι μέσα στο S-BIN, μπορεί να σου πει το τρέξεις αυτό, αλλά δεν έχεις δικαίωμα να δεις τι βγάζει. Αλλά θα το τρέξεις. Εντάξει. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχεις καν πρόσβαση. Να μην το βλέπεις καν αυτό. Στο S-BIN και το USR-S-BIN. Αλλά τα BIN, ναι, όλοι οι χρήστες τα πάντα. Λοιπόν, τώρα, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε λίγο εντολές. Πριν δούμε οποιαδήποτε εντολή, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα παίρνουμε βοήθεια για εντολές. Οι εντολές είναι άπειρες και η κάθε εντολή μπορεί να έχει πάρα πολλές επιλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας να θυμάται όλες. Οπότε, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος να μπορούμε να ανατρέξουμε στο manual κάθε εντολής. Αυτό το κάνουμε με την εντολή man. Το manual προφανώς, μας δίνει τα manual pages, τις σελίδες του εγχειριδίου λοιπόν, για την κάθε εντολή, οι οποίες περισσότερες φορές είναι αρκετά εκτενείς. Δηλαδή οποιαδήποτε λεπτομέρεια θέλουμε να μάθουμε για την κάθε εντολή, μπορούμε να δώσουμε απλά στο δερματικό man και το όνομα της εντολής, και μας βγάζει ένα τεράστιο κείμενο το οποίο μας εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια το πώς λειτουργεί αυτή η εντολή. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε τι κάνει μια εντολή και πώς μπορούμε να πειράξουμε αυτό που κάνει για να μας βγάλει κάτι διαφορετικό. Να δούμε ποιες επιλογές έχει. Πολύ σημαντικό να ξέρετε να βρίσκετε βοήθεια για τις εντολές που τρέχετε. Κανένας δεν θυμάται όλα απ' έξω. Σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα. Α, και φυσικά θα πρέπει να ξέρετε και λίγα αγγλικά. Γιατί αυτά είναι όλα τα περισσότερα στα αγγλικά, ξέρετε. Δεν είναι μεταφρασμένες. Από εκεί και πέρα μπορείτε μια συνοπτική βοήθεια, μπορείτε να την πάρετε για τις περισσότερες εντολές, αν μετά την εντολή δώσετε παύλα help. Θα σας δώσει μια μικρή βοήθεια για το ποιες είναι οι επιλογές, τι κάνει και ποιες είναι οι επιλογές που μπορεί να δέχεται. Αντί να γράφετε παύλα help, εναλλακτικά μπορείτε να γράψετε απλά παύλα H, το οποίο είναι πιο σύντομο για την ίδια δουλειά. Δεν έχει την έκταση που έχει το manual, προφανώς. Διαβάζοντας τη man page, έχετε πολλές περισσότερες πληροφορίες. Αλλά για να δείτε, να σας υπενθυμίσει απλά γρήγορα ποια μπορεί να είναι η επιλογή εκείνη που έχω ξεχάσει και την έχω στην άκρη του μυαλού μου, μπορεί με παύλα help να τη βρείτε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Αν θυμάμαι καλά, το man έχει κάποιες παραπάνω. Έχει πολύ παραπάνω πράγματα. Εννοώ ότι παραπάνω παράμετρο για να δώσει πλήρης. Γιατί αυτό που βγάζει. Το πλήρες. Υπάρχει το info. Τα info pages λες τώρα, τα οποία είναι άλλη υπόθεση. Δεν τα έχω βάλει καθόλου. Δεν έχουν όμως όλες οι τολές info pages. Το info είναι ακόμα καλύτερο γιατί μπορεί να πάει, έχει και links αυτό που έχουμε δει στον ιστό. Ότι να πας με links από το ένα στο άλλο υπάρχει στα info, στα one pages δεν υπάρχει. Αλλά info δεν έχουν όλες τις εντολές, οπότε δεν το έβαλα κάτι. Και τώρα, για κάποιες εντολές οι οποίες είναι εσωτερικές και λήφους, τώρα αυτό είναι λίγο λεπτομέρεια προς το παρόν, θα το δούμε, μπορούμε να πάρουμε και δίνοντας help και μετά το όνομα της εντολής. Μια πληροφορία. Μπορεί να μην έχει man page. Πολύ πιθανό. Και να δώσουμε, αν δώσουμε εντολή, παπλαχέλ, να μας βγάλει τίποτα. Τότε μάλλον θα είναι εσωτερική εντολή και μπορούμε να πάρουμε help και όνομα εντολής από δίπλα. Γενικότερα, όταν εκτελούμε εντολές, όπως είδαμε πριν με το παύλα help, τι γίνεται. Μπορούμε να δώσουμε, λοιπόν, υπάρχουν διάφορες επιλογές, το όνομα της εντολής και με παύλα μπορούμε να δώσουμε με τη μακριά μορφή την επιλογή που θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την εντολή και μετά τις παραμέτρους. Με τη μακριά μορφή. Και συνήθως υπάρχει και μια κοντή μορφή. Αντί να χρειάζεται να γράφουμε το παύλα επιλογή, παραδείγματος χάρη, να γράφουμε παύλα ε. Όπως πριν δηλαδή, αντί να γράφουμε παύλα help,
μπορούσαμε πιο κοντά, πιο σύντομα να γράφουμε το Παύλα H. Πλεονέκτημα, προφανώς, όταν είναι κοντή η έκδοση, το γράφουμε πιο γρήγορα. Μειονέκτημα, και πότε είναι προτιμότερο να γράψουμε ολόκληρη την επιλογή, όταν αρχίσουμε να φτιάχνουμε μικρά προγραμματάκια σε Bash, τα scripts, τα σενάρια, τότε αν έχουμε ένα ολόκληρο κατεβατό από εκατοντάδες γραμμές εντολών, τότε είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβουμε τι τρέχει μια εντολή, όταν είναι στην πλήρη γραμμή, στην πλήρη μορφή, παρά στη συντημένη, στην κοντή τη μορφή. Είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβω τι σημαίνει το Παύλα Παύλα Χέλ, παρά να ψάξω να βρω τι σημαίνει το Παύλα H. Γιατί είδαμε ότι το Παύλα H μπορεί να σημαίνει help, αλλά είχαμε και μια εντολή ήδη, την DF, που βάζοντας Παύλα H από δίπλα, το H σήμαινε human readable, σήμαινε κάτι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, ας δούμε την πρώτη μας εντολή. PWD. Print Working Directory. Τι κάνει προφανώς, μας δείχνει τον τρέχον κατάλογο. Πού είμαστε. Μιλήσαμε λοιπόν για ολόκληρο το κατεβατό αυτό το που σας άρεσε, το ξέρω, το όλους τους καταλόγους που υπάρχουν στο βασικό σύστημα του Linux. Με το PWD μπορεί να μας δείξει ακριβώς πού είμαστε. Αν έχουμε καθήκη, δεν ξέρουμε σε ποιο κατάλογο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, ποιον έχουμε ανοιχτό λοιπόν. Να ορίστε, το γράψω και πάνω. PWD. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο Home George. Ο καθένας ανάλογα μπορεί να είναι σε κάποιο άλλο κατάλογο. Συνήθως, πάνω στο prompt μπροστά, σας δείχνει και το κατάλογο τον οποίο βρίσκεται. Συνήθως, το George που λέει εδώ μπροστά είναι το όνομα χρήστη, το πρώτο, μέσα στις αγγείλες είναι το πραγματικό όνομα καταλόγου. Δηλαδή, αν πάω στο desktop τώρα, παραδείγματος χάρη, θα δείξει το desktop. Συνήθως, το τελευταίο κατάλογο το βλέπετε κάπως εκεί πέρα. Αυτό πειράζεται. Μπορούμε να το πειράξουμε. Τι θα μας δείχνει εκεί. Θα το δούμε σε επόμενο μάθημα γιατί ξεφεύγει. Μπορούμε να το πειράξουμε λοιπόν. Ας πάμε πίσω. Λοιπόν, τι μου έκανε πριν, τι μου έκανε ότι είμαστε στο Fort George. Οκ. Εκεί βρίσκομαι. Ακολουθείτε. Ωραία. Πώς βλέπουμε τα περιεχόμενα λοιπόν του καταλόγου. Η εντολή που να δούμε τα περιεχόμενα του καταλόγου, σαν να ανοίγουμε λοιπόν ένα file manager μπροστά μας και να δούμε ποια αρχεία έχει αυτός ο κατάλογος που έχουμε μπροστά μας, τι αρχεία, τι καταλόγους έχει μέσα, είναι εντολή ls, η οποία βγαίνει από το list directory contents, έτσι. Να πάμε μια λίστα των περιεχομένων αυτού του καταλόγου. ls λοιπόν, με το ls παίρνουμε μια λίστα με όλα τα αρχεία που έχει αυτός ο κατάλογος. Είναι σαν να βλέπουμε λοιπόν το παράθυρο ενός file manager και να μας δείχνει όλα τα αρχεία που έχει καταλόγος. Τώρα, υπάρχουν επιλογές, παράμετροι που μπορούμε να δώσουμε στην εντολή αυτή. ls-l. L, το L σημαίνει για long. Σημαίνει long, μακριάμορφη. Λοιπόν, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για κάθε αρχείο. Για δώστε το, ls-l. Ls-l. Να δείτε τι βγάζει. Ας το κάνω και αυτό το screen. Για κάθε αρχείο δεν μας δίνει μόνο το όνομά της, αλλά μας δίνει πολλές, μα πάρα πολλές παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες ναι, μεν στους file managers γραφικούς μπορείτε να τις πάρετε αυτές τις πληροφορίες, αλλά θα σας πάρει πολύ περισσότερο κόπο για να τις πάρετε για όλα τα αρχεία. Τι πληροφορίες βλέπουμε εδώ, θα τα δούμε και σε λίγο ξανά, θα μιλήσουμε λίγα για αυτά. Αρχικά για τα δικαιώματα που έχουν τα αρχεία. Για το σε ποιο χρήστη ανήκουν τα αρχεία. Βλέπετε τώρα ανήκουν στο χρήστη σε μένα. Σε ποια ομάδα ανήκουν. Το μέγεθος τους πάλι σε bytes. Το μέγεθος σε bytes. Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Και τέλος το όνομα του αρχείου. Λοιπόν, άλλη επιλογή. Παύλα α. Παύλα α. Αν δώσω παύλα α, θα δείτε ότι θα βγάλει μικρό α, θα βγάλει πολλά περισσότερα αρχεία. Το παύλα α τι κάνει, δείχνει όλα τα αρχεία που υπάρχουν μέσα σε αυτό το κατάλογο, συμπεριλαμβανομένων και των κρυφών αρχείων. Αν δώσω λοιπόν απλά ls
ή απλά LS Pavla L, μου δείχνει μόνο τα αρχεία που έχω δώσει εγώ να εμφανίζονται πάντα. Υπάρχουν και κάποια άλλα αρχεία, τα οποία μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε καταλόγους, δεν θέλω να φαίνονται εγώ, για κάποιο λόγο. Και τα αρχεία αυτά πάντα ξεκινούν με την τελεία. Αν ο πρώτος χαρακτήρας ενός αρχείου είναι τελεία, τότε τα αρχεία αυτά είναι κρυφά. Και μέσα στον βασικό κατάλογο ενός χρήστη συνήθως υπάρχουν πολλά τέτοια κρυφά αρχεία, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες ρυθμίσεις εφαρμογών ή και ολόκληρων γραφικών περιβάλλοντων κτλ. Κτλ. Εδώ βλέπετε διάφορα έχει Mozilla παραδείγματος. Ρυθμίσεις για το Firefox είναι εκεί μέσα, ένα player από κάτω. Άρα λοιπόν αυτά τα αρχεία τα βλέπετε με το LS Pavla Alpha. Οκ, μέχρι εδώ. Μπορούμε φυσικά να συνδυάσουμε εντολές. Παραμέτρους μάλλον. Παραμέτρους. Να δώσουμε LS Pavla Alpha και Pavla L. Το οποίο θα μας βγάλει όλα τα αρχεία στη μακριά μορφή. Είναι τόσο πολλά που έφυγε προς τα πάνω. Κρύφτηκαν τα περισσότερα. Θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε. Εντάξει, αν το κάνετε στο αρχικό φάκελο, στο αρχικό κατάλογο του χρήστη, θα γίνει ο πανικός. Δηλαδή, αν τρέξω LS Pavla R, το R σημαίνει recursive και μου έχει βγάλει πολύ πράγμα. Recursive, αναδρομή, τι σημαίνει. Το Pavla R σημαίνει ότι δεν θα δεις μόνο τα περιεχόμενα του τρέχοντος καταλόγου, αλλά θα δεις και τα περιεχόμενα όλων των καταλόγων που περιλαμβάνονται στον τρέχον κατάλογο και όλων των καταλόγων που περιλαμβάνονται σε εκείνους τους καταλόγους και όσο πάει βάθος. Τα πάντα, οτιδήποτε υπάρχει κάτω από αυτόν τον κατάλογο. Δείξτε μου όλα. Όλους τους φακέλους, όλα τα αρχεία που υπάρχουν κάτω από αυτόν τον κατάλογο. Όσο βαθιά χωμένα να είναι σε παρακάτω καταλόγους. Υπάρχει τώρα και το Pavla D. Προφανώς το Pavla R αυτό θα σας βγάλει μια τεράστια λίστα, έτσι. Τεράστια. Μπορεί να είναι χρήσιμο, όπως θα δούμε πώς μπορούμε να τα δούμε θεματικά αυτά, προς το τέλος. Υπάρχει το Pavla D. Τι είναι το Pavla D? Είναι αρκετά χρήσιμο μερικές φορές. Αν το ξέρεις, θα πεις τι κάνει το σκασμένο, δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Το Pavla D σας δείχνει τους συγκεκριμένους καταλόγους με το όνομά τους και όλοι τα περιεχόμενά τους. Τι θέλω να πω, αν εγώ θέλω να γράψω LS Desktop, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα μου δώσει τα περιεχόμενα του φακέλου desktop. Εντάξει. Okay. Μπορεί σε κάποιος όπου σας να λέει να είναι επιφάνεια εργασία σου ή desktop, αλλά τέλος πάντων οποιοδήποτε κατάλογο για να δουλέψετε έτσι. Αν δώσω λοιπόν LS όνομα καταλόγου, θα μου δώσει τα περιεχόμενα του ίδιου καταλόγου. Αν εγώ όμως θέλω να δω αν υπάρχει τέτοιος κατάλογος με αυτό το όνομα και να δώσω τη λίστα μου το όνομα του καταλόγου και όχι όλα τα αρχεία που έχει αυτός ο κατάλογος, τι κάνω, μπορώ να δώσω LS Pavla D desktop. Δηλαδή θα μου πει, α ναι, υπάρχει τέτοιος κατάλογος, να δώσω τον βρήκα με το όνομα desktop. Δηλαδή δεν μπαίνει μέσα στο φάκελο, μην μπεις μέσα στο φάκελο, μην διαβάσεις τα περιεχόμενά του, δείξε με μόνο αυτόν τον κατάλογο και τίποτα άλλο. Όταν λέω φάκελο και κατάλογο, καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Σαν φακέλους τα βλέπουμε σε γραφικό περιβάλλον. Ο κλασικός τρόπος για να μιλάμε στη γραμμή εντολών είναι κατάλογος. Η ορολογία, η κλασική της γραμμής εντολών είναι κατάλογος. Directory. Οκ, είναι εδώ. Ναι, κάνε πορεία. Και έχω και μερικά παραδειγματάκια από κάτω. Πώς θα δούμε τα περιεχόμενα του USR παραδείγματος χάρη. Να, LS κάθετος USR. USR. Και μας δείχνει όλα τα περιεχόμενα του USR, τα οποία είναι αυτά κάποια κατάλληλα. Τα USR bin, πάνω βελάκι, έτσι, δεν χρειάζεται να ξαναγράψουμε όλο, κάθετος bin. Και μας δείχνει όλα τα προγράμματα που πάμε στο bin, τα οποία είναι πάρα πολλά φυσικά. Είμαστε εκεί. Πάμε. Είδαμε πώς βλέπουμε τα περιεχόμενα καταλόγου. Πώς αλλάζουμε από κατάλληλα. Αυτά τώρα που μας δείξατε για το LS θα μπορούσα να τα έχω δει από το manual page. Από το manual page φυσικά, ναι, σαφώς. Ναι, γιατί νομίζω ότι εκεί γράφει μία λίστα. Πρώτα απ' όλα, αυτές δεν είναι όλες οι επιλογές του LS.
Έχει άπειρες. Δεν τις θυμάμαι όλες απ' έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις θυμάται οποιοδήποτε απ' έξω. Δεν είναι όλες οι επιλογές. Ορίστε, να δώσουμε man, less. Μας δείχνει λοιπόν, ας το δούμε. Εναργίες, ας το δώσω, μπράβο. Αν δώσω man, less λοιπόν, μας βγάζει, τώρα εδώ πέρα τα χρωματάκια μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά, κόκκινα, δεν ξέρω και εγώ τα λοιπά, μας βγάζει το man και μας παίρνει το LS. Καλό είναι το βλέπω. Μας λέει λοιπόν, τι κάνει το LS, κάνει αυτή τη δουλειά, List Directory Contents. Πώς δουλεύει, στο σύνοψη, μια σύνοψη, LS, δίνω μετά λέει κάποιες επιλογές μου και μετά αν θέλω, ό,τι υπάρχει μέσα εκεί είναι προαιρετικό. Αν θέλω λοιπόν δίνω κάποιες επιλογές, options, και αν θέλω δίνω και κάποια ονόματα αρχείων. Το αρχείο δεν είναι, μπορεί να σημαίνει και κατάλογο του αρχείου, έτσι. Θα έχει πολλαπλά αρχεία και βλέπετε έχει τις τελίτσες, αν μπορείτε να δώσετε κι άλλο αρχείο, κι άλλο αρχείο, κι άλλο κατάλογο, κι άλλο κατάλογο κτλ. Κτλ. Στη σειρά. Και πολλές επιλογές και πολλά αρχεία. Και μας λέει από κάτω το description, πιο σύνθετα, με πιο πολλά λόγια, τι κάνει. Και από κάτω ξεκινάνε όλα τα options, όλες οι επιλογές που έχουν. Και βλέπετε λοιπόν, υπάρχουν όλα αυτά που έχουν πολλά. Μα πάρα πολλά ακόμα. Εντάξει, αν θέλει κάποιος να εντρυφήσει παραπάνω, σαφώς και κοιτάει μέσα στο man page και βλέπει όλες τις επιλογές και μπορεί κάτι συγκεκριμένο να το δει και να το κάνει. Διαβάζοντας το man page μπορεί να πάρετε και άλλες ιδέες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εντολή. Σαφώς θέλει έβασμα. Ναι, οκ. Πάτησα. Πώς αλλάζουμε καταλόγους. Οκ, βλέπουμε τα περιεχόμενα από την LS, αλλάζουμε καταλόγους με τη συντολή CD, Change Directory. Αλλαγή καταλόγου. Πολύ απλά, CD κενό το όνομα του αρχείου, το όνομα του καταλόγου. CD κενό desktop, που ήταν λίγο προηγουμένως. Τώρα μπήκαμε στο desktop. Άμα γράψω PWD, που την είδαμε ως πρώτη εντολή, Fresh Work Directory, θα μου πει ότι, print Work Directory, θα μου πει ότι είμαι μέσα στο desktop. Αν πάω CD κάθετος USR bin, θα μου πει ότι είμαι μέσα στο USR bin. Εντάξει, από εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες κωδικές λέξεις, η διπλή τελίτσα, τι σημαίνει, το έχω από κάτω, η διπλή τελίτσα, το λέω και μετά, παρακάτω, η διπλή τελίτσα σημαίνει προηγούμενος κατάλογος στη δομή των καταλόγων, όχι προηγούμενος εκεί που ήμουν προηγουμένος, δηλαδή αν από το USR bin πάω στο Home George Desktop, ο προηγούμενος κατάλογος είναι ο Home George, εννοώ λίγο πιο πάνω, ένα βήμα πιο πάνω, όχι προηγούμενος ο USR bin, έτσι, το εννοώ, ένα βήμα πιο πάνω, εντάξει, και μπορείτε, η αλήθεια είναι, να συνδυάσετε τις δύο τελίτσες ξανά και ξανά και ξανά, δηλαδή, ξαναπηγαίνω, Home George Desktop, αν θέλω να το πω πήγαινε δύο σκαλοπάτια προς τα πάνω στην ιεραρχία των καταλόγων, δεν χρειάζεται να τρέξω δύο φορές το CD δύο τελίτσες. Πάω CD δύο τελίτσες κάθετος, δύο τελίτσες ξανά. Στον μητρικό κατάλογο του μητρικού καταλόγου. Και μπορεί να ξαναγίνει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά όλα αυτά. Δηλαδή τώρα εκεί που είμαι, του λέω πήγαινε στο... Αρχικά του λέω πήγαινε στο Home George και μετά πήγαινε ένα πάνω από αυτόν στο Home. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα μπορεί να το πήγαινε όπου θέλει και παραπάνω. Δηλαδή, αντί να μπω στο Τζος, μπορεί να μπω στο Κατερίνα. Μπήκα. Τώρα που μπήκα στο. Γυναίκα μου είναι. Στο Home Κατερίνα. Εντάξει. Χωρίς να κάνω πολλές κινήσεις. Του είπα πήγαινε δύο βήματα πίσω και μετά ένα βήμα μπροστά. Εντάξει. Και τέλος, υπάρχει. Αν τρέξουμε μόνο τη CD, χωρίς επιλογές. Μας πηγαίνει πού, δεν το έκανα μέχρι τώρα, μας πηγαίνει στο αρχικό κατάλογο. Εμένα θα με πάει λοιπόν στο Home Source. Σκέτο CD γυρνάει πίσω στον αρχικό κατάλογο.
Και αν πατήσω CD και παύλα, αυτό είναι αρκετά χρησιμό, εδώ μας πηγαίνει, εδώ που περίγραψα τις λέξεις προηγουμένως, εδώ μας πηγαίνει στον προηγούμενο κατάλογο, όχι ιεραρχικά, αλλά εκεί που ήμουν προηγουμένος. Πού ήμουν προηγουμένος, στον Καθαρίνα, δεν ήμουνα. Και πού ήμουν προηγουμένος, στον Κομψιός, δεν ήμουνα. Πίσω στο προηγούμενο κατάλογο που ήμουνα, όχι ιεραρχικά, εκεί που ήμουνα πριν. Εντάξει, έτσι λοιπόν μπορούμε να μετακινηθούμε μέσα στους καταλόγους. Κανένα πορεία μέχρι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, ονόματα αρχείων. Τα είδαμε μερικά από τα πράγματα. Σας είπα ήδη ότι κρυφά αρχεία αρχίζουν με την τελεία. Όποιο αρχιάκι ξεκινάει με τελεία, αν θέλετε να κάνετε λοιπόν ένα αρχείο κρυφό, το μόνο που αρχίζει να κάνετε είναι να το μετονομάσετε και ως πρώτο χαρακτήρα να του βάλετε τελεία. Δεν υπάρχει εδώ όπως στα Windows ότι κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του file system το φέτο ως κρυφό και ό,τι όνομα να έχει. Όχι, τα αρχεία τα κρυφά μόνο όσα αυτά αρχίζουν, όσα αρχίζουν με τελεία και τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα, είναι διαφορετικά τα αρχεία που έχουν κεφαλαία και διαφορετικά τα οποία έχουν πεζά. Άλλο είναι το desktop με κεφαλαίο D και άλλο το desktop με μικρό D. Αν του πω εγώ τώρα δίπλα πήγαινε στο φάκελο desktop και το έχω, έβαλα και δύο S. Το desktop, CD desktop, θα μου πει ότι δεν υπάρχει τέτοιος κατάλογος. Γιατί το desktop έχει κεφαλαίο D. Άρα υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των αρχείων με κεφαλαία και μικρά. Έστω και ένα γράμμα να διαφέρει, είναι διαφορετικό αρχείο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πολλαπλά αρχεία με το ίδιο όνομα, αλλά με διαφορετικά τα κεφαλαία μέσα στον ίδιο κατάλογο. Εντάξει, είναι διαφορετικά αρχεία. Τα βλέπει λοιπόν ως διαφορετικά αρχεία. Οι επεκτάσεις των αρχείων. Έχετε δει. .mp3, .jpg, .ό,τι θέλετε. Δεν είναι σημαντικές για το ίδιο το λειτουργικό και για το κέρδος. Δεν είναι καθόλου σημαντικές. Δεν τον νοιάζει καθόλου τι επεκτάσεις έχει το κάθε αρχείο. Όπως ισχύει στα Windows. Στα Windows αλλάζει την επέκταση και κάνεις που θέλεις. Εδώ πέρα τα πάντα ορίζονται μέσα από το ίδιο το αρχείο. Υπάρχουν τρόποι να δούμε του τι είδους αρχείου είναι το κάθε αρχείο, ακόμα και αν δεν υπάρχει επέκταση. Δηλαδή, αν έχετε ένα αρχείο χαμένο κάπου, το οποίο επειδή το μετονομάσετε κατά λάθος, έχετε χάσει την επέκταση είναι και δεν ξέρετε τι αρχείο είναι, με τι πρόγραμμα να το ανοίξω, μπορείτε πολύ εύκολα να βρείτε τι είδους αρχείο είναι αυτό. Μπορείτε να ξέρετε την επέκτασή του. Στα Windows τα είχατε χάσει. Έπρεπε να δοκιμάσετε όλα τα προγράμματα που είχατε στον υπολογιστή σας, ένα-ένα, σιγά-σιγά να τα ανοίγετε με κάθε από αυτά τα προγράμματα μέχρι που να ανοίξει. Να πείτε, α, αυτό ήταν. Εδώ είναι πολύ εύκολο να δείτε τι είδους αρχείο είναι το κάθε αρχείο που έχετε μπροστά σας. Επίσης, τα κενά στα ονόματα των αρχείων. Ίσως να σας δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Δεν είναι απαραίτητο και υπάρχουν τρόποι να λύνετε το πρόβλημα που είναι τα κενά μέσα στα αρχεία, αλλά να ξέρετε ότι ίσως σας δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, αν κάποιες φορές πάτε να κάνετε κάτι και βλέπετε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε, ίσως είναι επειδή το αρχείο σας, το όνομα του αρχείου σας έχει κενά μέσα. Και μπορεί να μην είναι το ίδιο το αρχείο, να είναι κάποιος κατάλογος στον οποίο βρίσκεται μέσα το αρχείο. Δηλαδή, να έχετε παράδειγμα Home George έγγραφα κενό δουλειάς. Και μέσα εκεί να έχετε διάφορα. Επειδή ο κατάλογος έγγραφα δουλειάς έχει ένα κενό μέσα, μπορεί να μην μπορείτε να κάνετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, να μην τρέξετε κάποιες εντολές που είναι μέσα στα αρχεία που είναι μέσα σε αυτόν τον κατάλογο. Μπορεί να μην είναι το ίδιο αρχείο, αλλά οποιοδήποτε κατάλογος είναι προηγουμένος. Οι εποχές είναι οι μεταφράσεις, είναι στα ελληνικά. Δηλαδή, όταν μια διαδρομή μεταφράζει από την αρχεία σε εκτέντα αρχεία. Ναι, το βλέπει σαν download. Ναι, αυτό είναι εντάξει, είναι με το XDG εκεί πέρα υπάρχει κάποια. Μπορεί να δουλέψει, αλλά τέλος πάντων. Αν σας δημιουργούν κάποια προβλήματα και πείτε ότι μα γιατί δεν δουλεύει, αφού σωστά το κάνω, και εδώ τρέχω στο άλλο το αρχείο δουλεύει, σε αυτό το αρχείο γιατί δεν δουλεύει, ίσως μπορεί να φταίει το κενό. Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε αυτό, με διπλά εισαγωγικά και escapes κτλ. Θα το δούμε μελλοντικά. Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε, αλλά μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Λοιπόν, κατάλογοι, η ονομασία είναι ακριβώς στα αρχεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όποιον κατάλογο
όπως και άλλο ξεκινάει με τελεία, είναι ακριβώς. Εντάξει, πάλι μπορούμε να έχουμε. Υπάρχει διαφοροποίηση κεφαλαία πεζά στους καταλόγους. Το ίδιο πράγμα, το είπαμε πριν. Ειδικά ειδική κατάλογη. Είπαμε προηγουμένως για το δύο τελείες. Είναι ο προηγούμενος κατάλογος. Από πάνω ο κατάλογος. Ο τελεία, η σκέπη τελεία, είναι ο τρέχον κατάλογος. Ο τρέχον κατάλογος. Οπότε αν του δώσω LS τελεία, είναι σαν να του δίνω. LS τελεία, είναι σαν να του δίνω ένα σκέτο LS. Εντάξει, τρέχον κατάλογος. Και αν του πω ls.desktop, είναι σαν να του δίνω ls.desktop, χωρίς την τελεία κάθετος. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Η τελεία σημαίνει παρόν κατάλογος, τρέχον κατάλογος. Και υπάρχει και το tiled αυτό, δεν ξέρω, το περίπου, μοιάζει με το περίπου, δεν ξέρω πού μεταφράζεται τα ελληνικά, tiled τέλος πάντων. Αυτό το σύμβολο το οποίο σημαίνει αρχικός κατάλογος του τρέχοντος χρήστη. Αυτού του χρήστη που είμαστε τώρα. Δηλαδή, είτε του, αν του πω CD desktop. Ναι, αυτό το περίπου. Είναι το κουμπάκι που είναι με shift πάνω από το tab. Εντάξει, είναι με shift πάνω από το tab. Οκ. Αυτό σημαίνει αρχικός κατάλογος χρήστη. Δηλαδή, σε μένα, στο συγκεκριμένο χρήστη, εμένα, σε πηγαίνει στο home George. Άρα αντί να γράψω CD κάθετος home, κάθετος George, κάθετος desktop, μπορώ να γράψω CD κενό, tiled, κάθετος desktop. Και θα πάει ακριβώς εκεί. Εντάξει. Φαίνεται ότι αυτό που... Φαίνεται σαν παυλά. Περισπωμένη και προφράση. Ναι, αυτή περισπωμένη. Παυλά, ναι. Δεν είναι ακριβώς. Καθαρά το home είναι στο desktop. Καθαρά. Το home. Το home τι? Το home που βρίσκεται? Το home. Το home θα βρίσκεται πάντα. Αν σας πω, το home θα βρίσκεται πάντα εκεί. Ναι. Στον ένα κατάλογο πάνω από τον αρχικό κατάλογο, οποιοδήποτε χρήστη. Εντάξει. Ακριβώς. Ένα βήμα πριν. Εκεί πέρα θα βρίσκεται το home. Λοιπόν, οι κατάλογοι προφανώς χωρίζονται από τις καθέτους αυτές τα slashes. Οκ. Άρα μπορούμε να βάλουμε πολλαπλούς καταλόγους, να τους CD, USR, Local, Bin. Όσους καταλόγους έχουμε, τους χωρίζουμε με καθέτους. Στα Windows είναι ανάποδα. Και τα Windows είναι ανάποδα, δεν είναι το Linux ανάποδα. Όχι, αλήθεια, αυτό ισχύει 100%. Γιατί στα Windows είναι ανάποδα, γιατί διαχωρίζονται όχι αυτήν την κάθετο, αλλά τον backslash. Γιατί, τα Windows πρέπει να τον DOS. Εντάξει, το οποίο DOS ουσιαστικά ήταν μια επανεγγραφή του CPM. Στο CPM οι κατάλογοι διαχωρίζονταν με τα slashes. Αλλά επειδή ήθελε να διαχωρίσει η Microsoft το λειτουργικό και να πει ότι μα δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εμείς το γράφουμε από την αρχή. Έβαλε τα slashes ανάποδα. Πραγματικά έτσι. Ο κανονικός και κλασικός τρόπος για να διαχωρίσουν καταλόγους είναι το slash και το backslash. Το οποίο βρίσκεται και πιο δύσκολα στο πληκτρολόγιο κιόλας. Πώς θα καταλάβουμε ποιο αρχείο, τι είναι το αρχείο. Τι είναι το αρχείο. Εντάξει, ας το πούμε τώρα. Μιλήσω τώρα παρακάτω. Εμένα μου φέρνουν πελάτες στο Windows. Κάνει με τον Node. Να δείτε και λίγο βλέπουμε. Νομίζω ότι το είχα πολλά παρακάτω, αλλά ας δούμε ένα αρχιάκι. Τι έχω εδώ μέσα. Ας μπω στο George, είπαμε. Τι αρχιάκι εδώ πέρα. Έχω λοιπόν ένα αρχιάκι που λέει Fidelity.jpg. Δεν είναι Fidel Castro, είναι ο σκύλος μου. Για να δω, αν δεν είχα την επέκταση του αρχείου, εντάξει, ακόμα και αν δεν υπήρχε η επέκταση, μπορούσα να κάνω εντολή file. Αν δώσω file όνομα αρχείου, θα μου πει ότι, ξέρεις τι, αυτό είναι ένα αρχείο JPG. Αν το δώσω στο αρχείο notes, που έχω παραπάνω, κάποιες σημειώσεις, file notes, θα μου πει ότι αυτό είναι ένα αρχείο κειμένο ASCII. Αν το δώσω το PDF που βλέπουμε αυτή τη στιγμή από δίπλα, θα μου πει ότι είναι ένα αρχείο PDF. Και την πληροφορία αυτή δεν την παίρνει από την επέκταση, την παίρνει από το ίδιο το αρχείο. Από τις εσωτερικές πληροφορίες του αρχείου, ναι. Άμα τα δείξω πάνω κάποιο που λέει το mind data, τέλος πάντων. Αυτά τα αρχεία των ερμηνεών, σημειώσεις. Ναι. Είναι ένα αρχείο κειμένο, είναι ένα αρχείο ASCII. Όχι το τυπογραφία. Ναι, οκ, τι να κάνω, τι νοείς, δεν κατάλαβα. Με τις σημειώσεις.
Δεν θα ανοίξει. Μπορεί να βγάλει σφάλμα. Πρώτον, ανάλογα το αρχείο, εξαρτάται από το πρόγραμμα. Ή μπορεί να βγάλει σφάλμα ή μπορεί να μα βγάλει σκουπίδια. Δηλαδή, αν πάω τώρα εγώ, να ορίστε, αν πάω να δω το αρχείο, το μυαλί το λίγο που είναι παρακάτω, να δω το κείμενο που υπάρχει, αν νόμιζα ότι είναι αρχείο κειμένου, και να δώσω αυτό το που είναι φωτογραφία, θα μου βγάλει σκουπίδια. Το χαρακτηριστικό το αρχείο υπάρχει στην αρχή του αρχείου. Ναι, ναι, στην αρχή του αρχείου. Αλλά είναι σε διαδική μορφή, είναι binary. Δεν μπορείς να το διαβάσεις με το μάτι. Θέλεις κάποιο κώδικα να πάει να το διαβάσει για σένα, να το αποκωδικοποιήσει για σένα. Εντάξει, δεν είναι μορφή κειμένου οι φωτογραφίες, παραδείγματος χάρη, ή τα βίντεο ή οτιδήποτε. Με τον Notepad και βάσει βλέπεις. Σε μερικά δουλεύει, μπορεί να έχει κάποιο. Ναι, μπορεί να έχει μια κεφαλίδα εκεί πέρα που κάπου ανάμεσα στα αστεράκια και τις καθέτρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει, διέσεις κτλ. Να έχει και ένα PDF κάπου γραμμένο, παραδείγματος χάρη. Ναι, μπορεί. Από εκεί πέρα πάει και το διαβάζει, αλλά σαν πιο εύκολα από το να τα ανοίξει όλα αυτά με τον Notepad. Και πήγαινε να σου πω κάτι άλλο. Αν πει έναν αρχείο, το οποίο είναι τεράστιο. Δεν ξέρω άλλο τρόπο. Ναι. Γιατί πολλοί πελάτες μεταφέρουν την άκρη, πρέπει να καταλάβω τι είναι. Να σου πω έναν άλλο τρόπο. Να βάλει ένα περιβάλλον βάση στο Windows. Γίνεται το SIGWIN. Και τρέχει ουσιαστικά τις εντολές του Linux στο Windows. Τις ίδιες εντολές. Τρέχει το file εκεί πέρα. Ήταν ωραίο περιβάλλον. Ναι. Άρα λοιπόν το file, ναι, αυτό που κάνει εντολή file είναι πάει και βλέπει την κεφαλίδα του αρχείου και διαβάζει από εκεί πέρα τι είδος αρχείο είναι αυτό. Εντάξει, για να το. Ας κάνω το τρίτο. Αυτό να το κάνω ένα φώτο. Να το ορίστε. Αυτό που έκανα τώρα δημιούργησε ένα άλλο αντίγραφο του αρχείου μου. Το φώτο που βλέπετε εδώ πέρα είναι ένα αρχείο χωρίς επέκταση. Είναι αντίγραφο της φωτογραφίας αυτής. Εντάξει, αν τρέξω το file, την εντολή file στο. Στο αρχείο θα μου πει ότι είναι JPG. Δεν το διάβασα την επέκταση στο αρχείο, δεν υπάρχει επέκταση στο αρχείο. Κατάλαβα ότι είναι JPG. Λοιπόν. Ωραία. Έλα. Η διεκτησία αρχείων. Μεγάλη ιστορία. Μεγάλο κεφάλαιο και θα το πούμε λίγο απ' έξω απ' έξω μόνο. Σήμερα. Όλα τα λειτουργικά βασίζονται στο Unix. Και το Linux, πρώτα απ' όλα είναι λειτουργικά πολλαπλών χρηστών. Μπορεί οι περισσότεροι πια να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές, ένας υπολογιστής για ένα χρηστή, αλλά δεν είναι έτσι. Όπως είπαμε και στην αρχή, η έννοια του υπολογιστή είναι ότι υπάρχει ένα mainframe στη μέση, ένας υπολογιστής στη μέση και όλοι οι χρήστες συνδέονται με αυτόν τον ένα τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας τερματικά. Έτσι ακριβώς δουλεύει και ο υπολογιστής ακόμα και τώρα. Το Linux με τον ίδιο τρόπο δουλεύει ακόμα και σήμερα. Δεν είναι λειτουργικό ενός χρήστη. Έστω και αν μόνο ένας χρήστης κάθεται μπροστά του, τις περισσότερες φορές, είναι multi-user λειτουργικό. Είναι πολυχρηστικό λειτουργικό. Το σημαίνει ότι μπορούν πολλαπλοί χρήστες να δουλέψουν στο ίδιο υπολογιστή. Και το κάνουν. Ακόμα και αν νομίζετε ότι αυτή τη στιγμή είστε ο μόνος χρήστης του υπολογιστή σας, υπάρχουν και άλλοι, είστε μεν, πραγματικά, αλλά υπάρχουν και άλλοι εικονικοί χρήστες που μπορούν να κάνουν, αν θέλετε, εικονικοί, που μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα συνδεδεμένοι και να έχουν πρόσβαση σε κάποια άλλα αρχεία. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχετε διαφορετικό χρήστη για να έχει πρόσβαση στα αρχεία ενός web server που τρέχετε πάνω στον υπολογιστή σας. Και όχι ο χρήστης που δουλεύετε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχει να κάνει δηλαδή μόνο με τους τελικούς χρήστες, άλλο λογαριασμό να έχω εγώ, άλλο η γυναίκα μου. Ναι, οκ, okay, γίνεται και αυτό. Και όταν ανοίγει τον υπολογιστή η γυναίκα μου, να ανοίγει το δικό της λογαριασμό και να βλέπει τα δικά της τα αρχεία. Οκ, okay, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες ταυτόχρονα και κάνουν άλλες δουλειές, έστω και αν είναι στο background. Επειδή υπάρχουν λοιπόν πολλοί χρήστες, υπάρχει και η έννοια των δικαιωμάτων και των ιδιοκτησιών των αρχείων στο Linux, όπως και σε όλα τα Unix. Κάθε αρχείο και κάθε κατάλογος θα πρέπει να ανήκει σε κάποιον. Μπορεί να μην ανήκει σε κανένα τελικά, αλλά όχι σε κανέναν. Για να μην ανήκει σε κανέναν, τι συμβαίνει. Υπάρχει ένας χρήστης, ο οποίος ονομάζεται Nobody. Είναι χρήστης, αλλά το όνομά του είναι Nobody. Οπότε, όταν αναθέσουμε κάτι σε αυτό το χρήστη, δεν ανοίξει κανέναν. Είναι λίγο έμεσα.
ανήκει στην πραγματικότητα σε κάποιον, ανήκει στον Χρήστη Nobody. Ναι, είναι, αλλά εντάξει. Μπορεί να ανήκει σε ένα Χρήστη, αλλά να είσαι ομάδα No Group. Αυτό ακριβώς. Ανύπαρκτη. Κάθε αρχείο λοιπόν ανήκει σε κάποιο Χρήστη και σε κάποια ομάδα. Μπορούμε δηλαδή τώρα τι γίνεται σε κάθε ομάδα. Ναι, είναι πολλοί χρήστες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και κάποιο αρχείο, ναι, μεν ανήκει σε μένα, αλλά μπορεί να θέλω να δώσω πρόσβαση στη γυναίκα μου. Να μπορεί να τα ανοίγει και να το διαβάσει κι αυτή. Ή και να τα αποθηκεύει κι αυτή. Και μπορεί να το κόψω κιόλας αυτό. Δηλαδή, μπορώ να περιορίσω την πρόσβαση. Μπορώ να πω ότι μπορεί να το διαβάσει μόνο και όχι να το αποθηκεύσει. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι πέρα από το να δώσω την πρόσβαση στο χρήστη το δικό μου, σε αυτό που το δημιούργησε το αρχείο και το επεξεργάζεται, μπορώ να το δώσω και σε μια ομάδα. Και οποιοδήποτε άλλο χρήστη είναι μέλος αυτής της ομάδας, ταυτόχρονα να του δίνω πρόσβαση. Και η πρόσβαση στα αρχεία και στους καταλόγους θα πρέπει να περιορίζεται. Από το ίδιο το λειτουργικό, από τη δομή του λειτουργικού, θα πρέπει να περιορίζεται. Τι εννοώ? Προφανώς ο κάθε χρήστης, για παράδειγμα, εγώ ως χρήστης που δουλεύω τον υπολογιστή μου αυτή τη στιγμή και φτιάχνω ένα έγγραφο, προφανώς και δεν θα πρέπει να έχω καμία πρόσβαση εγγραφής μέσα στο USR Bing, παραδείγματος χάρη. Είναι προγράμμα του συστήματος, τα οποία τα έχει εγκαταστήσει το λειτουργικό σύστημα. Το package management της διανομής μου. Εγώ δεν θα πρέπει να έχω καμία πρόσβαση σε αυτά, να τα πειράξω. Ο κάθε χρήστης δεν θα πρέπει να έχει δικαιώματα εγγραφής σε αυτά τα αρχεία. Ναι, μεν, από το BIM παραδείγματος χάρη θα πρέπει να έχει δικαιώματα ανάγνωσης και εκτέλεσης, αλλά όχι εγγραφής. Γιατί αν είχε δικαιώματα εγγραφής, τότε θα είμαστε σαν τα Windows. Που οποιοδήποτε χρήστη θα μπορούσε να κολλήσει έναν ιό και να επηρεάσει ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα. Ένας από τους λόγους λοιπόν που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στο Linux είναι ότι υπάρχει αυτή η πρόσβαση περιορίζεται. Οποιοδήποτε χρήστης δεν έχει πρόσβαση σε ολόκληρο το λειτουργικό. Έχει μόνο στα κομμάτια, σε αυτά που τον έχουν αφήσει να είναι. Ο διαχειριστής του συστήματος τον έχει αφήσει να έχει πρόσβαση. Άρα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό η ιδιοκτησία των αρχείων. Προφανώς, ό,τι αρχείο δημιουργήσω εγώ μέσα στον αρχικό μου κατάλογο, θα ανήκει σε μένα. Και υπάρχουν τρόποι εκεί πέρα για να δώσουμε τις εξορισμού ιδιοκτησίες και δικαιώματα. Τα δικαιώματα τώρα, πέρα από την ιδιοκτησία, τα δικαιώματα που μπορούμε να δώσουμε σε ένα αρχείο, ναι, μεν ανήκει σε μένα, αλλά μπορώ εγώ να περιορίσω την πρόσβαση ακόμα και στον εαυτό μου. Γιατί μπορεί να είναι κάποιο αρχείο το οποίο θέλω να προστατεύσω, παράδειγμα, από τη διαγραφή. Αν έχω ένα πολύ σημαντικό αρχείο, το οποίο δεν θέλω με κανέναν τρόπο να το πειράξω, ούτε και κατά λάθος, τι πρέπει να κάνω? Απλά του αφαιρώ το δικαίωμα εγγραφής και τον εαυτό μου. Μπορώ να το ξαναδώσω μετά. Αλλά όσο το έχω αφαιρέσει το δικαίωμα εγγραφής, δεν μπορώ. Μπορώ μόνο να το διαβάσω, παραδείγματος χάρη. Και δεν μπορώ να το εγγράψω. Τα δικαιώματα αυτά λοιπόν τώρα στα αρχεία, στο Linux, είναι τρία. Είναι δικαίωμα ανάγνωσης και στους καταλόγους το ίδιο πράγμα. Δικαίωμα ανάγνωσης λοιπόν, δικαίωμα εγγραφής και δικαίωμα εκτέλεσης. Προφανώς τα αρχεία, τα εκτελέσιμα που είναι στο BIM ή στο USR BIM, είναι όλα εκτελέσιμα αρχεία. Και πώς δίνονται λοιπόν τα εκτελέσιμα αρχεία? Όχι όπως τα Windows με την επέκταση που είναι .exe. Δίνονται από αυτό το χαρακτηριστικό του λειτουργικού συστήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό του συστήματος αρχείων, ακόμα καλύτερα. File system. Αν ένα αρχείο έχει το δικαίωμα εκτέλεσης ενεργό, τότε είναι εκτελέσιμο. Θα μου πείτε, μπορώ εγώ να κάνω εκτελέσιμο δηλαδή οποιοδήποτε αρχείο, μια φωτογραφία την κάνω εκτελέσιμη? Ναι, μπορείτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείτε να εκτελέσετε και τίποτα μέσα από αυτό το αρχείο. Αν πάτε το εκτελέσετε, θα σα πει ότι τι πας να κάνεις. Τι είναι αυτό? Δεν είναι εκτελέσιμο αυτό που πας να τρέξεις. Μπορείτε να μην είναι το χαρακτηριστικό, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το εκτελέσετε. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά, ανάγνωση, γραφή και εκτέλεση, και έχω και κάτι αριθμού δίπλα εκεί πέρα, έχουν κάποια σημασία, στους αφήσουμε εδώ στην άκρη. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να θέσουμε για οποιοδήποτε αρχείο και οποιοδήποτε κατάλογο. Το πώς άλλη φορά, γιατί ήδη είστε αρκετά ζαλισμένοι, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τα δικαιώματα τώρα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε ξεχωριστά. Να ορίσουμε ξεχωριστά δικαιώματα για το χρήστη που ανήκει αυτό το αρχείο. Να πω ότι ο χρήστης
του αρχείου αυτού μπορεί να έχει ξεχωριστά ανάγνωση ναι-όχι, εγγραφή ναι-όχι, εκτέλεση ναι-όχι. Η ομάδα που ανήκει το αρχείο να δώσει πρόσβαση ξεχωριστά σε ανάγνωση, εγγραφή, εκτέλεση. Δηλαδή μπορεί να πω ένα πρόγραμμα, ένα εκτελέσιμο, ότι μπορούν να εκτελέσει μόνο ο υπερχρήστης, root. Και όλοι οι άλλοι, καμία άλλη ομάδα, κανένας άλλος χρήστης. Και συνήθως αυτό γίνεται μέσα στα προγραμματάκια που υπάρχουν στο SBIN και το USRSBIN. Αλλά όχι πάντα στο εξορίζει διαδρομές. Και μπορώ να δώσω πρόσβαση και στους υπόλοιπους χρήστες. Άρα λοιπόν ορίζω ξεχωριστά για τον ίδιο το χρήστη που ανήκει το αρχείο, για την ομάδα στην οποία ανήκει το αρχείο, την οποία ομάδα μπορεί να υπάρχουν και άλλοι χρήστες να είναι μέλη αυτής της ομάδας, και ξεχωριστά για όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι ούτε σε αυτή την ομάδα μας. Υπάρχουν κάποιες εντολές την επόμενη φορά μάλλον. Τα δικαιώματα ενός αρχείου μόνο ιδιοκτήτης. Ναι, και ο υπερχρήστης. Και ο ρούτ. Και η διαγραφή είναι μέσα στο RAID. Η διαγραφή είναι μέσα στο RAID. Αν πας να διαγράψεις ένα αρχείο δικό σου, το οποίο ανοίξει σε σένα και δεν έχεις δικαιώματα εγγραφής, αντί να το διαγράψεις, όπως θα δούμε ποια εντολή διαγράφει τώρα σε λίγο, αντί να το διαγράψεις κατευθείαν χωρίς ερωτήσει, χωρίς καμία ερώτηση, θα σου πει θέλεις σίγουρα να το διαγράψεις. Και τότε αν πατήσεις ναι, τότε θα το διαγράψεις όμως. Αν δηλαδή του πεις ότι ναι, είμαι σίγουρος ότι έστω κι αν παρότι δεν έχω, αφαιρέσει τον εαυτό μου το δικαίωμα, επειδή ανοίξει σε μένα όμως, ξέρω τι σου λέω, να μην κάθομαι τώρα να του δίνω δικαίωμα εγγραφής και μετά να το σβήνω, σε ρωτάει, θες πραγματικά να το σβήσεις και να πεις ναι. Όχι. Στους άλλους χρήστες σου λέει αδυναμία διαγραφής. Δεν έχεις πρόσβαση. Μόνο στον ιδιοκτήτη γίνεται. Τώρα, είπαμε πώς αλλάζουμε καταλόγους. Πώς φτιάχνουμε καταλόγους. Η εντολή είναι η MKD, Make Directory. Πολύ απλά, MKD, το όνομα καταλόγου. MKD, P, κάτι. This. Έφτιαξε ένα κατάλογο με το όνομα This. Άμα κάνω CD, This, μπήκα. Εντάξει, πολύ απλά. Κάτι που τώρα συζήτησε ο Μιχάλης και δεν ξέρω αν παρεξηνευτήκατε. Μερικές φορές μου ίσως νομίζετε ότι γράφω γρήγορα, δηλαδή CD, desktop. Δεν γράφω τόσο γρήγορα. Συμπληρώνεται μόνο το όνομα. Έτσι, το πλήκτρο tab. Το πλήκτρο tab κάνει το auto-complete που λέει, αυτόματη συμπλήρωση. Και για εντολές και για φακέλους και για αρχεία ή οτιδήποτε. Δηλαδή, πριν έκανα file, ας πούμε, το αρχείο Fidel, άμα γράψω FI και πατήσω το tab, θα μου το βγάλει. Γιατί δεν υπάρχει κανένα άλλο αρχείο που να αρχίζει από FI στον κατάλογο αυτό. Οπότε για μεγάλα ονόματα αρχείων κτλ. Το TAP συμπληρώνει, βοηθάει πολύ να δώσετε αρχεία, καταλόγους, ακόμα και εντολές ολόκληρες, χωρίς να χρειάζεται να γράψετε ολόκληρο το όνομα του αρχείου, το οποίο μπορεί να κάνετε και λάθος. Αν είναι τεράστιο μακρύ όνομα, πολύ πιθανό να κάνετε και λάθος. Άρα λοιπόν το TAP βοηθάει πολύ. Πώς βοηθάει? Άμα υπάρχουν δύο αρχεία με το ίδιο όνομα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχω εδώ πέρα βλέπω ένα φάκελο backup και ένα bin. Άμα κάνω, κατάλογοι είναι και ροφλέα και όλα, φαίνεται, άμα κάνω CDB και πατήσω το tab μια φορά, δεν θα κάνει τίποτα. Γιατί δεν θα κάνει τίποτα? Γιατί υπάρχουν δύο κατάλογοι, όλοι και παραπάνω, όχι δύο, που αρχίζουν από το bin. Το backup και ο bin. Ή θα πρέπει να βάλω ακόμα ένα χαρακτήρα μέσα, για να το πω το BA θέλω να πω, στο backup, ή το BI, ή αν δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ξέρω ότι αρχίζει μόνο από B και θέλω να προχωρήσω, μπορώ να πατήσω δύο φορές το tab. Οπότε αυτό που κάνει, πάτησα τρεις φορά. Αυτό που κάνει είναι ότι μας δείχνει όλους τους καταλόγους που ξεκινάνε από το B. Και μπορώ από εκεί και πέρα να διαλέξω, α, θέλω όχι το B, θέλω το backup, να πατήσω το α και να πατήσω ξανά το tab. Αν δεν θυμάμαι το δεύτερο γράμμα είναι το α. Αυτό ισχύει για καταλόγους, για αρχεία, για οτιδήποτε, για οποιαδήποτε εντολή δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, θέλω να τρέξω SSA, γράφω SSS και πατήστε το A, το tab για να συμπληρώσει το A. Γιατί δεν υπάρχει κάποια εντολή που να ξεκινάει από το SS. Παραδείγματος χάρη, ή την εντολή, θα σας δούμε τώρα, convert. Αντί να γράψω convert ολόκληρο, πατάω con, βλέπω ότι υπάρχει και μια conjure και μια configure και μια continue, αλλά ένα βία ακόμα και το tab. Συμπληρώνεται οτιδήποτε, είτε όνομα αρχείου, είτε εντολή, είτε κατάλογος, μπορείτε να συμπληρώσετε με το tab εύκολα και γρήγορα.
αρκεί να υπάρχει ήδη, έτσι. Δεν μπορείτε να πείτε MKD κάτι και tab. Δεν ξέρετε τι έχετε στο μυαλό σας, γράψτε, προφανώς. Λοιπόν, φτιάχνουμε καταλόγους λοιπόν. Με την MKD, πολύ χρήσιμη παράμετρος είναι το Pavla P. Το Pavla P. Φτιάχνει εκεί πέρα, αυτή η ονομασία είναι ο Κώστας που μετέφρασε. Δεν είμαι πολύ σίγουρος από λέξη λέξη, μου αρέσει η λέξη γονεϊκών, θα μας πει και λίγο τώρα άμα θέλει ο Κώστας. Φτιάχνει και όλους τους προηγούμενους καταλόγους. Να ένα εύκολο, άλλο πράγμα που κάνετε πολύ πιο εύκολα λοιπόν με τη γραμμή εντολών, με τη θήτη εντολή, παρά με, το... με ένα file manager. Για να φτιάξετε μια σειρά καταλόγων, οι οποίοι είναι ο ένας μέσα στον άλλον, με ένα γραφικό διαχειριστή αρχείων, πρέπει να φτιάξετε έναν ένα στους καταλόγους. Φτιάχνεις τον πρώτο, μπαίνεις μέσα σε αυτόν, φτιάχνεις τον δεύτερο, μπαίνεις μέσα στο δεύτερο, φτιάχνεις τον τρίτο κ.ο.κ. Εδώ πέρα μπορείτε να κάνετε το λόγο με μια γραμμή. Να πει MKD, Pavla P. 1, 2, 3. Θα μας φτιάξει όλους τους καταλόγους. Θα μας φτιάξει το 1, θα μας φτιάξει τον 2 μέσα στο 1, θα μας φτιάξει τον 3 μέσα στο 2. Εντάξει. Αρκεί φυσικά να έχουμε δικαιώματα να γράψουμε το συγκεκριμένο κατάλογο. Παραδείγματος χάρη, αν πάω εδώ τώρα. Η εντολή που δίνω για να σας πω γιατί, η εντολή που δίνω για να καθαρίζει είναι η clear. Με clear καθαρίζει όλο το τροματικό και φτάνω που δίνω ένα καθαρό τροματικό. Αν θέλω εγώ να δημιουργήσω ένα κατάλογο πάνω από το root, παραδείγματος χάρη αυτό τον κατάλογο, θα μου πει ότι δεν έχω δικαίωμα να δημιουργήσω, έτσι. Και γενικότερα στο root, όπως είπαμε για τα δικαιώματα, δεν έχω δικαιώματα να γράψω στο root και δεν θα έπρεπε να έχω δικαιώματα να γράψω στο κατάλογο. Ούτε μέσα στο USR, ούτε οπουδήποτε μέσα από τους βασικούς καταλόγους του συστήματος. Ούτε να δημιουργήσω αρχεία και οτιδήποτε. Δουλεύουμε μέσα στο αρχικό κατάλογο του χρήστη. Ίσως να μπορείτε να γράψετε και μέσα στο TMP, παράδειγμα του χάρη. Οκ. Εντάξει, το TMP έτσι κι αλλιώς περισσότερες φορές διαγράφεται από το πλήρω στον υπολογιστή. Λοιπόν, οκ. Μάθαμε να φτιάχνουμε καταλόγους. Προσοχή με τα κενά έχουμε, έτσι. Κενά μη βάζετε ακόμα. Συμπεριστατικό μάθημα θα πούμε τι γίνεται με τα κενά. Βάζετε underscore προς το παρόν. Την υπογράμμιση. Λοιπόν, πώς δίνουμε καταλόγους. Τους φτιάξαμε. Οκ, έφτιαξα ένα κατάλογο εδώ πέρα το οποίο λέγεται this, αν θυμάμαι καλά. This. Πώς το σβήνω. RMD. Remove director. Πρέπει. Η εντολή αυτή όμως δουλεύει μόνο αν ο κατάλογος είναι τελείως άδειος. Αν δεν έχει τίποτα μέσα. Τίποτα απολύτως. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνω. MKD, όπως είπαμε πριν, Pavla P1, 2. Τι έχει φτιάξει τώρα λοιπόν. Έχει φτιάξει ένα κατάλογο 1 που μέσα έχει έναν άλλο κατάλογο 2. Εντάξει, αν πάω να το πω RMD1, έλα. Θα μου πει ότι. Όχι, απαγορεύεται, έχει κάτι άλλο μέσα. Δεν σβήνει τον κατάλογο γιατί έχει περιεχόμενα μέσα. Εντάξει, μόνο καινούς καταλόγους. Οπότε, αν θέλετε να σβήσετε καταλόγους χρησιμοποιώντας την RMD, θα πρέπει πρώτα να σιγουρευτείτε ότι είναι άδεια. Σας προστατεύουμε αυτό. Να μην σβήσετε καταλόγους που έχουν αρχεία μέσα τα οποία δεν έχετε να χρειάζεστε. Πώς σβήνουμε ολόκληρους καταλόγους μαζί με αρχεία ή οποιαδήποτε αρχεία. Είναι η RM. Η σκέτη RM η εντολή, remove, διαγράφει αρχεία και διαγράφει και καταλόγους, αν του πούμε να διαγράψει καταλόγους. Κανονικά στην απλή τη μορφή της διαγράφει αρχεία. Ποιο αρχείο έφτιαξα προηγουμένως, έφτιαξα ένα αρχείο photo εγώ, νομίζω ότι είναι αρχεία που χρειάζομαι. Είχα λοιπόν φτιάξει ένα αρχείο photo που αν θυμάστε ήταν ένα αντίγραφο απλά της φωτογραφίας που θα το σκύλουμε. Έτσι, λοιπόν, το σβήνω, RM photo. Όχι. Όχι. Οι εντολές γενικότερα στο Unix είναι ότι η φιλοσοφία είναι ότι αν δεν υπάρχει output, αν κάποια εντολή δεν σου βγάλει κάποιο μήνυμα, σημαίνει ότι όλα πήγαν όπως τα ζήτησες. Έγιναν όλα καλά. Όπως το ζήτησες, έτσι έγινε. Η μόνη περίπτωση να σου βγάλει κάποιο μήνυμα είναι μήνυμα σφάλματος. Αν δεν βγάζει μήνυμα, έγιναν όλα όπως τα ζήτησες. Άρα πραγματικά. Έσβησα, κανένα μήνυμα, άρα έσβησε. Τελείωσε. Θα δούμε τρόπους
να ελέγχουμε ακόμα και έτσι, υπάρχουν τρόποι να ελέγχουμε αν κάποια εντολή εκτελέστηκε και δερματίστηκε κανονικά χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν τρόποι μελλοντικά. Θα το δούμε. Και δύο πολύ κοινές παράμετροι είναι το παύλα A και το παύλα F. Το παύλα F, ας ξεκινήσουμε από αυτό, είναι αυτό που μας είχε δώσει ο φίλος εδώ πέρα, ότι αν πάω να διαγράψω ένα αρχείο το οποίο δεν έχω δικαιώματα, είναι δικό μου μεν, αλλά έχω αφαιρέσει τα δικαιώματα εγγραφής, το διαγράφω. Και απάντησα ότι ναι, αλλά θα σε ρωτήσει. Αν δώσεις παύλα F, θα σε ρωτήσει. Το F σημαίνει force και το διαγράφει έτσι κι αλλιώς. Μην με ρωτάς καν, του λες, ξέρω τι κάνω, παύλα F, force, ξανά κασέτο, να το σβήσει έτσι κι αλλιώς. Μόνο αν είσαι κατόχος βέβαια. Αν δεν μπορείς να διαγράψεις κάτι το οποίο δεν είσαι κατόχος, πάλι, ακόμα και να χρησιμοποιήσεις το παύλα F. Εντάξει, και το παύλα R είναι η ανάγνωμη διαγραφή, το recursion πάλι, είναι ότι διέγραψε οτιδήποτε υπάρχει από εδώ και κάτω. Δηλαδή, έφτιαξε ένα κατάλογο one που μέσα έχει ένα κατάλογο two. Αν του πω RM παύλα R1, κεφαλαία παρεμβίωση, RM παύλα R1, θα σβήσει και το one και το two που είχε μέσα. Και πολύ συχνά χρησιμοποιείται μαζί με το RF, παραδείγματος χάρη 1, και σβήνει, κάνει force και σβήνει όλα. Εδώ, άμα είμαστε μόνο σίγουροι όμως, απολύτως σίγουροι ότι αυτά θέλουμε να τα σβήσουμε. Αν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι θέλουμε να τα σβήσουμε. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή με την RF, το λέω και παρακάτω. Αντιγραφή αρχείων. Χρησιμοποίησα πριν από λίγο για κάνω αντίγραφο της φωτογραφίας. CP, copy. Εντάξει, βλέπετε ότι οι 22 εντολές έχουν μικρά ονόματα, όσο πιο μικρά γίνεται για όσο πιο μικρότερη πληκτρολόγηση γίνεται. CP λοιπόν, copy. Αντιγράφουμε ένα αρχείο σε ένα άλλο. Προβλήματα που δεν έχετε να υπάρξουν. Παραδείγματος χάρη, τι έκανα προηγουμένως, έκανα. Copy τη φωτογραφία αυτή σε μια άλλη φωτογραφία που έγραφε. Την αντιγράφω με ένα άλλο όνομα στον ίδιο κατάλογο. Εντάξει. Αντίστοιχα, θα μπορούσα να την αντιγράψω σε κάποιον άλλο κατάλογο. Να την αντιγράψω στο desktop, παραδείγματος χάρη. Λέω, αντέγραψε τη φωτογραφία αυτή στο desktop. Αυτό που θα κάνει, αν δεν του δώσω παραπέρα όνομα, δώσω μόνο ένα όνομα καταλόγου, αυτό που θα κάνει. Όχι, κόπη έγραψε. Εντάξει, το φιλάνε. Έλεγα κόπη και έγραφα λίγο. CP λοιπόν, αυτό που έκανε τώρα είναι ότι έβαλε ένα αντίγραφο αυτής της φωτογραφίας στο κατάλογο desktop με το ίδιο όνομα. Δεν το άλλαξε το όνομα. Αν δω λοιπόν τώρα μέσα στο desktop, θα δω ότι υπάρχει και ένα αντίγραφο. Είδατε, μπορούσα να του δώσω και ένα άλλο όνομα. Να του πω ότι, ξέρεις τι, αυτή τη φωτογραφία θα την βάλεις μέσα στο desktop, αλλά θα την ονομάσεις α.jpg. Οπότε θα την αντιγράψουμε, θα της αλλάξει και το όνομα. Θα την αντιγράψουμε καινούργιο όνομα λοιπόν. Οκ. Προσοχή λοιπόν εδώ πέρα, ότι αν υπάρχει ένας φάκελος με το όνομα που θέλουμε να αντιγράψουμε, δεν θα αντικαταστήσει το φάκελο αυτό με το αρχείο, με το τέλος του αρχείου, αλλά θα βάλει ένα αντίγραφο του αρχείου μέσα στο φάκελο. Οκ. Okay. Επίσης, υπάρχει το παύλα R εδώ πέρα, πάλι ανάδρομη αντιγραφή. Αν πάω να αντιγράψω ένα φάκελο, ένα κατάλογο ολόκληρο, το copy, το CP, δεν δουλεύει. Αν θέλω να κάνω ένα αντίγραφο του desktop λοιπόν σε έναν άλλο κατάλογο, με ένα καινούργιο όνομα, θα μου πει ότι δεν το κάνω. Αντιγράφω μόνο αρχεία. Λέει. Αν θέλω να κάνω ένα αντίγραφο ενός ολόκληρου καταλόγου με τα περιεχόμενά του, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω το παύλα R. Την ανάδρομη αντίγραφη. Του λες πάρε ό,τι έχει αυτός ο κατάλογος και ό,τι άλλο έχει μέσα και κάνε ένα αντίγραφο. Αυτό πάει πολύ τώρα. Έχω πολλά και μισή. Θα πάρει πολύ άλλη. Οκ. Λοιπόν, προσοχή, πάλι, αν υπάρχει ένας κατάλογος με αυτό το όνομα, αν υπάρχει ήδη ένας κατάλογος με το όνομα προορισμό, δεν θα αντικαταστήσει αυτό το κατάλογο, θα φτιάξει ένα αντίγραφο του καταλόγου μέσα σε εκείνο με το ίδιο όνομα. Εντάξει, δηλαδή, ξανά,
Έχω λοιπόν ένα κατάλογο WAN που μέσα έχει ένα TU. Αν θέλω εγώ να το πάρω όλο αυτό το WAN και να το βάλω στο TMP, αν το πω CP Pavla R WAN κάτω στο TMP, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο του WAN μέσα στο TMP. Για να το δούμε. Δηλαδή, μέσα σε όλα αυτά που έχει, έχει και ένα WAN. Εντάξει. Αν όμως του λέγα, προσέξτε, CP Pavla WAN στο TMP George, υπάρχει κατάλογος George μέσα στο TMP? Όχι. Θα πάρει τον κατάλογο WAN λοιπόν και θα τον γράψει με το όνομα George μέσα στο TMP. Βλέπετε, George. Για να δούμε τα περιεχόμενα του George. Είναι ο του. Μέσα στο WAN δεν ήταν, ναι. Και τα περιεχόμενα του WAN δεν είναι τα ίδια. Οκ. Προσοχή λοιπόν, όταν ο προορισμός υπάρχει ήδη, αντιγράφει αυτό που θέλουμε μέσα στον προορισμό. Δεν ισχύει το ίδιο για αρχεία. Τι έκανα πριν, αντέγραψα το αρχείο Fidel σε ένα άλλο αρχείο που το έχω πουθενά, στο desktop. Έτσι δεν είναι? Με το αρχείο alpha.jpg. Άμα του πω τώρα CP Fidel στο desktop alpha.jpg, αυτό που θα κάνει είναι ότι θα αντικαταστήσει το α, το προηγούμενο α, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο, με το καινούριο. Δεν ρωτάει. Εντάξει, προσοχή λοιπόν, με τις αντιγραφές μπορεί να αντικαταστήσει τα αρχεία χωρίς να το καταλάβει. Εντάξει, θέλει προσοχή. Δεν σας λέει υπάρχει άλλο αρχείο με αυτό το όνομα. Λοιπόν, μετακίνηση αρχείου. Μετακίνηση. Με τη move, MV. Τι θέλω να κάνω λοιπόν? Πάω μόνο με ένα αρχείο και καταλόγω. Και οτιδήποτε άλλο. Έχω παράδειγμα μέσα στο desktop. Έχω το α.jpg. Δεν θέλω να είναι εκεί, θέλω να το μεταφέρω στο TMP. Να το εξαφανίσω από το desktop, να το μεταφέρω στο TMP. Άρα τι κάνω, MV. Το α στο TMP. Αυτό που θα κάνει, θα το μεταφέρει, θα το σβήσει από το desktop μέσα, θα μου το πάει μέσα στο TMP και θα του δώσει το ίδιο όνομα. Για να δούμε λοιπόν. α.jpg. Και δεν είναι. Σβήστηκε. Τώρα που είναι μέσα στο TMP θα σβηστεί. Εντάξει, ναι. Τώρα που είναι στο TMP, ειδική περίπτωση. Ειδική περίπτωση. Επίσης, η μετακίνηση είναι και με μετονομασία ταυτόχρονα. Δηλαδή, αν μετακινήσω ένα αρχείο στον ίδιο κατάλογο αλλά με άλλο όνομα, είναι σαν να το μετονομάσω. Δηλαδή, είμαι στο desktop. Τι αρχείο έχει το desktop? Έχει λοιπόν ένα αρχείο που λέει fidel.jpg. Αν εγώ κάνω mv fidel στο dog.jpg, θα το μετονομάσει. Το μετακίνησε σε άλλο αρχείο, έζησε λοιπόν το αρχικό fidel.jpg, έφτιαξε ένα καινούριο dog.jpg με τέτοια περιεχόμενα. Δεν είναι σαν να το μετονομάζω? Και στην πραγματικότητα αυτό κάνει, το μετονομάζει. Δεν μετακινεί το αρχείο, το ίδιο το αρχείο δεν μετακινείται, μετονομασία κάνει. Ξέρει τι πάει να κάνει, να καταλαβαίνει ότι κάνει μετονομασία. Άρα λοιπόν μετακίνηση και μετονομασία είναι η ίδια έννοια. Ισχύουν τα ίδια για το copy αν υπάρχει ο κατάλογος προορισμός. Δηλαδή MV5 desktop. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που να έχει το όνομα, αν υπάρχει κατάλογο με το όνομα, το αρχείο file θα μπει μέσα στο desktop. Αν δεν υπάρχει κατάλογος desktop, θα το μετακινήσει αυτό το αρχείο στον αρχικό μου κατάλογο και θα το ονομάσει desktop. Πιάσατε? Εντάξει. Και το mv-dir1-dir2 τι είναι? Θα πάρει τον κατάλογο 1 και τι θα κάνει τώρα? Αν ο dir2 υπάρχει, θα φτιάξει ένα κατάλογο dir2 κάτω από τον dir1, κάτω από τον dir2. Μέσα στο dir2. Θα το μετακινήσει μέσα εκεί. Αν ο dir2 δεν υπάρχει, απλά θα το μετονομάσει.
Οκ. Να το δοκιμάσουμε αυτό. Πάμε στο TLP, να το κάνουμε εκεί πέρα. MKT, DIR 1, να το MKT, DIR 2. Έχω λοιπόν δύο καταλόγους εκεί πέρα. DIR 1, DIR 2. Αν κάνω MV, DIR 1, στο DIR 2, θα μου πείτε γιατί μιλάει στην κάθετο, γιατί πατάω το tab. DIR 1, στο DIR 2, αυτό που θα κάνει είναι ότι μετακινεί το DIR 1 μέσα στο DIR 2, γιατί DIR 2 υπήρχε. Για να το δούμε, ελέγχει DIR 2. Μέσα στο DIR 2 λοιπόν υπάρχει ένα DIR 1. Εντάξει. RM, Παύλα, R είπαμε τώρα για να το ζητήσουμε όλοι μαζί στο DIR 2. Εκεί πέρα. Τι νουμενή έχω τίποτα εκεί πέρα. Δεν έχω το DIR 1, το DIR 2. Αν έχω λοιπόν ένα κατάλογο DIR 1 μόνο, δεν υπάρχει το DIR 2, θα πω την ίδια εντολή. Την ίδια εντολή. MV, να την το control R τη βρήκα, όπως είπα στην αρχή. Έτσι, MV, DIR 1, DIR 2. Αυτό που θα κάνει είναι ότι το μετακινεί και το μετονομάζει στην ουσία. Το ονομάζει DIR 2 τώρα. Εντάξει, η ίδια εντολή λοιπόν μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά ανάλογα στο περιβάλλον που εκτελείται. Εντάξει, αν υπάρχει δεν υπάρχει προορισμός. Προσοχή λοιπόν. Χαρακτήρες μπαλαντέρ. Τώρα. Τι είναι αυτή η μπαλαντέρ, το αστεράκι και τα ρυθμακά κυρίως. Υπάρχουν κι άλλοι, πολλοί ακόμα. Το αστεράκι ταιριάζει σε όλους τους χαρακτήρες. Άρα αν του πείτε μην το κάνετε, RM αστεράκι, θα σβήσει όλα τα αρχεία που υπάρχουν στον τρόπο κατάλογο. Αν του πείτε RM αστεράκι.doc, θα σβήσει όλα τα αρχεία που έχουν όνομα, οποιοδήποτε όνομα, .doc. Και δεν δουλεύει μόνο με την RM προφανώς. Είμαι στο TMP, ας πάω πίσω στο home, τι αρχεία από εκεί. Αν θέλω να του πω, βρες μου όλους όλα τα αρχεία που ξεκινούν από TAF, μπορώ να του πω LS TAF αστεράκι. Η LS τι κάνει, δεν δίνει μια λίστα των αρχείων. Είπαμε, θέλω λοιπόν να δω μια λίστα όλων των αρχείων που ξεκινάνε από TAF και από εκεί και πέρα έχουν οτιδήποτε. LS TAF αστεράκι, ένα αρχείο υπάρχει μόνο, αυτό εκεί πέρα. Οκ. Okay. Από κεφαλαίο N. Να, αυτά έχω δύο. LS, νη, κεφαλαίο, αστεράκι. Αυτό είναι το αρχίζει, έτσι. Αρχίζει, ναι. Αν το αστεράκι πάμε... μπορεί να μπει οπουδήποτε. Άμα βάλουμε αστεράκι, τα αστεράκι, ό,τι εμπειρία. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αν βάλω λοιπόν LS, αστεράκι, κεφαλαίο, τάφ, αστεράκι, παράδειγμα, θα μου πει όλα τα αρχεία που έχουν ένα κεφαλαίο τάφ μέσα. Πόσα είναι αυτά, ένα είναι μόνο. Όχι, υπάρχει το battery, υπάρχει το new bat info, υπάρχει και το notes. Μπορεί να πει στην αρχή, στη μέση, στο τέλος, πολλαπλά αστεράκια, ό,τι θέλετε. Εντάξει, μπορώ να του πω λοιπόν ότι άλλο. Πόσα αρχεία έχουν, ξεκινάνε από οτιδήποτε, έχουν ένα ε και κάπου αλλού μέσα έχουν και. Ωραία, συγγνώμη. Κάπου αλλού μέσα έχουν και ένα τάφ κεφαλαίο. Υπάρχουν τέτοια αρχεία. Κάπου μέσα ή μετά το ε. Μετά το ε. Κάπου μετά το ε. Με αυτή τη σειρά, τα βάλα. Έτσι, με αυτή τη σειρά. Εντάξει, αστεράκια παίρνουν τη θέση οποιοδήποτε και οσονδήποτε χαρακτήρος. Okay. Υπάρχουν και τα ερωτηματικά τα οποία παίρνουν τη θέση οποιοδήποτε χαρακτήρα, αλλά ενός χαρακτήρα κάθε φορά. Ενός χαρακτήρα. Δηλαδή, τι έχω εδώ παραδείγμα σου χάρη. Δεν ταιριάζει κάτι, όριστα θα το κάνω αυτό. CP, ας κάνω Fidel σε Fidel 1.jpg και σε Fidel2.jpg. Έχω ένα αρχείο λοιπόν τώρα. Έχω ένα αρχείο Fidel 1 και Fidel2.jpg. Έτσι. Αν κάνω ls Fidel $.jpg, δολάριο, ρηματικό συγγνώμη, ρηματικό.jpg, θα μου βγάλει εδώ δύο αρχεία. Οποιαδήποτε, οποιοδήποτε χαρακτήρας μπαίνει εκεί. Οποιοδήποτε αρχείο υπάρχει με χαρακτήρα εκεί πέρα. Και πάλι μπορούν να μπουν πολλαπλά ερωτηματικά σε οποιασδήποτε θέσει. Αλλά κάθε φορά αντικαθιστάνε ένα και μόνο αρχείο. Αν είχε δύο αστερίσκου, ναι, σαφώ, αλλά ο αστερίσκο. Ξέρετε τι έκανε. Θα μα έφερε το σχέδιο του Φιντέλ. Γιατί το αστεράκι σημαίνει οποιοδήποτε και οσουδήποτε. Ακόμα και μηδέν.
Okay. Χρήσιμη, που μπορεί να είναι χρήση αυτή. Παραδείγματος χάρη, φωτογραφικές μηχανές που τα βγάζουν φωτογραφίες, τις αριθμούν. Mm. Και πάντα τις αριθμούν τον ίδιο αριθμό ψηφίων. 3-4 ψηφία. Σου λέει, ξέρω εγώ, πικ 229.jpg. 230.jpg. Ορίστε. Μπορείς να δώσεις ακριβώς ποιες θέλεις. Θέλω όλες από 220 μέχρι 229. Πικ 22 δολάρ. Ερωτηματικό.jpg. Και έχει πιάσει όλες αυτές τις 10 φωτογραφίες. Παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, να τι λένε αυτά λοιπόν, είπαμε. Εδώ πέρα λέει αντέγραψε όλες, όλα τα αρχεία που ξεκινάνε από πικ, από εκεί και πέρα μπορεί να έχουν οτιδήποτε. Μπορεί να είναι picture, μπορεί να λένε πικ 01. Δεν μας ενδιαφέρει, οτιδήποτε και να λένε και να τελειώσει το JPG, βάλε τα μέσα εκεί πέρα. Στο φάκελο πίσω. Εδώ πέρα λες συγκεκριμένα. Θέλω όσα αρχεία ξεκινάνε από πικ έχουν τρεις χαρακτήρες, οποιουσδήποτε χαρακτήρες, όχι μόνο αριθμούς, οποιουσδήποτε χαρακτήρες και μια JPG μέσα στο pictures. Υπάρχει τρόπος να δούμε, να το πούμε, μόνο νούμερα ή μόνο χαρακτήρες ή μόνο κεφαλαία ή μόνο πεζά ή μόνο ό,τι θέλετε. Αφήστε το στο παρά. Υπάρχουν λοιπόν ποιος είναι το παραντέ, αφήνουμε στην άκρη. Λοιπόν, οι τους παραντέ τώρα προσοχή με την αρένα. Μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ εύκολο να σβήσεις πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις που τα σβήνεις. Παραδείγματος χάρη, εδώ σου φαίνεται και στο μάτι τι έκανα τώρα, που δεν έκανα τίποτα λάθος. Παραδείγματος χάρη, RM αστεράκι.jpg είναι διαφορετικό από το RM αστεράκι κενό JPG. Σου μπαίνει ένα κενό μέσα που μπορεί να το βλέπεις καν στο μάτι σου. Μπορεί να είναι λεπτό το κενό. Τρέξτε μια φορά την LS, πριν σβήσετε τα πάντα. Τρέξτε, συμπληρώστε, αντί για RM γράψτε LS. LS και αυτό που θέλετε να σβήσετε. Να δείτε τι σας βγάζει στο output, τι σας βγάζει, ποια αρχεία βάζει στη λίστα και αφού βεβαιωθείτε ότι τα αρχεία αυτά που σας βγάζει είναι αυτά που θέλετε να σβήσετε, βελάκι προς τα πάνω και αλλάζετε το LS με το RM. Για να μην μπερδευτείτε. Δεν το ξαναπληκτρολογείτε και όταν ξαναπληκτρολογήσετε μπορείτε να το βάλετε κατά λάθος το κενό ή οτιδήποτε άλλο πάνω που μπορείτε να κάνετε. Πηγαίνετε και αλλάξτε το LS με το RM. Παραδείγματος χάρη, τι κάνω εκεί πέρα. Έχω ένα αρχείο Fidel 1, Fidel 2. Άχρηστα μου είναι. Τι θέλω να κάνω λοιπόν. RM. RM λοιπόν, fit, αστεράκι, τελεία jpg. Ελέγχει, το ξέρω. Είπα RM και λέω ότι, το φιντέ το σχέδιο δεν θα το σβήσω. Θέλω να το σβήσω μόνο το 1 και το 2. Δεν θα πατήσω RM λοιπόν, αν έχω κατευθείαν RM θα είχα σβήσει και αυτό το αρχείο που θα ήθελα. Που ήθελα να το κρατήσω. Ενώ τώρα επιβεβαίωσα ότι, μέσα στη λίστα που μου βγάζει υπάρχει και ένα αρχείο που δεν το θέλω. Άρα ξανά, αντί για RM LS, Fidel, δολάριο.jpg. Δολάριο, γιατί είναι δολάριο, παιδιά. Ερωτηματικό.jpg. Βλέπω ότι, αυτά τα δύο είναι. Οπότε τι κάνω. Πάω προς τα πάνω, βελάκι προς τα πάνω, σβήνω το LS, το κάνω RM. Και σβήνω αυτά που θέλω. Σίγουρος τρόπος. Μπορεί να έχετε ατυχήματα. Και το θέμα εδώ πέρα είναι ότι η RM, ό,τι διαγράφεται, τελείωσε. Δεν υπάρχει κάποιος ανακύκλωσης. Δηλαδή, πάπως λέγεται, σκουπίδια, δεν ξέρω και εγώ πώς θα δείτε το κάθε desktop. Αλλά στο κάτω δεν πάει, αλλά μπορείς να το επαναφέρεις. Μια άλλο τρόπο. Πολύ άλλο τρόπο. Θέλει πολύ ψάξιμο όμως. Πάρα πολύ ψάξιμο. Και όχι απλά θέλει πολύ ψάξιμο, θέλει εκείνη τη στιγμή να σταματήσει να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή σου για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί μετά μπορεί να κάτσει το ένα. Μπορεί να κάτσει κάτι άλλο που πάνω. Και στην αμέσως επόμενη δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Οπότε, μεγάλο πρόβλημα. Αν σβήσετε κάτι, τελείωσε. Σβήστηκε. Το χάσατε. Οπότε, σβήνουμε προσεκτικά. Τώρα, αυτά το file που είδαμε προηγουμένως, το είπαμε νωρίτερα. Εντάξει. Το leaf file λοιπόν βρίσκει το όνομα, το τύπο κάθε αρχείου. Να, τα είδαμε, τέλος πάντων. Όπως βγάζει το τύπο κάθε αρχείου. Okay. Τώρα, να δούμε λίγο με τα αρχεία κειμένου τι γίνεται. Όλα τα αρχεία ρυθμίσεων στο Linux είναι αρχεία ASCII, αρχεία απλού κειμένου. Όταν λέμε αρχεία κειμένου, δεν εννοούμε αρχεία κειμενογράφου, αρχεία του OpenOffice, του LibreOffice ή του οποιοδήποτε επεξεργαστή κειμένου. Όταν λέμε αρχεία κειμένου, εννοούμε απλού κειμένου. ASCII, τίποτα άλλο. Καμία μορφοποίηση. Μόνο χαρακτήρες. Απλοί χαρακτήρες εκεί μέσα. Τίποτα άλλο. Στα Windows, παραδείγματος χάρη, είναι το Notepad. Το Notepad, ναι, το Notepad που φτιάχνει τέτοια αρχεία και το ξεκάθαρο.
απλά αρχεία κειμένου. Όλα τα αρχεία ρυθμίσεων στο Linux είναι τέτοια απλά αρχεία κειμένου. Και από εκεί πέρα πηγάζει και όλη η απλότητα της χρήσης του Linux. Είναι πολύ απλό να πάμε να πειράξουμε κάτι. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε κάποια περίπλοκη database. Πάμε και επεξεργαζόμαστε ένα αρχείο κειμένου με έναν απλό επεξεργαστή απλού κειμένου, ASCII. Και υπάρχουν και προγράμματα που είναι διαθέσιμα σε αυτή τη μορφή, σε αρχεία απλού κειμένου. Και δεν εννοώ για προγράμματα, κώδικα, που κι αυτός κώδικα .c παράδειγμα, αρχείων C ή C++ ή Java ή οτιδήποτε, που ναι, αρχικά είναι κώδικας σε αρχεία τέτοια απλού κειμένου. Μπορείτε να τα ανοίξετε με έναν επεξεργαστή απλών αρχείων ASCII. Αλλά υπάρχουν scripts, παραδείγματος χάρη του Bash που είδαμε τώρα, του Shell που θα έχουμε, ή ακόμα και προγράμματα σε Python ή σε interpreted γλώσσες, οι οποίες είναι απλά αρχεία κειμένου και τρέχουν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για να δούμε. Ποιο? Βάλουμε, ναι. Παραδείγματος χάρη, έχω αυτό εδώ πέρα τώρα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που είναι γραμμένο σε Bash, εγώ το γράψα και είναι αρχαίο κείμενο, βλέπετε, είναι κείμενο. Τα χρώματα μπαίνουν αυτόματα από τον επεξεργαστή. Εντάξει, θα μπορούμε να δούμε και χωρίς χρώματα. Είναι απλό κείμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα. Εντάξει, κάνει διάφορα. Άρα λοιπόν υπάρχουν και απλά πολλά σε αρχεία απλού κειμένου λοιπόν. Τα πάντα ουσιαστικά είναι σε αρχεία απλού κειμένου. Και θέλουμε να δούμε λίγο πώς μπορούμε να δούμε τα περιεχόμενά τους, να πάρουμε κομμάτια που μας ενδιαφέρουν και αργότερα πώς θα τα εξεταστούμε. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αναγνώσουμε ένα αρχείο κειμένου. Την εντολή cut. Το cut σημαίνει concatenate, το οποίο σημαίνει επισυνάπτω, μάλλον νομίζω έτσι. Κάτι τέτοια διασυνδέω. Κάπως έτσι. Βάζω το ένα, συνενώνω, βάζω το ένα μετά το άλλο. Κάτι τέτοιο σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, δεν σημαίνει γάτα. Παραδείγματος χάρη, ένα αρχείο που το έχετε όλοι μάλλον είναι το bash archive, το τελεία bash archive. Είναι κρυφό αρχείο μέσα στο αρχείο κατάλογο. Αν λοιπόν κάνω αυτό το πράγμα, αυτή την εντολή. Bash RC λοιπόν θα μου δείξει τα προηγούμενα, το οποίο είναι κάποιες εντολές ουσιαστικά πάλι του Bash. Ή το αρχείο το ρυθμίσεων SSH. Είναι κάποιο αρχείο κειμένου πάλι που έχει κάποιες επιλογές για το server του SSH. Για το client SSH, οτιδήποτε. Με το cut λοιπόν, την εντολή cut, βλέπουμε, μας βγάζει τα αποτελέσματα ενός τα περιεχόμενα ενός αρχείου κειμένου, ενός αρχείου ASCII. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλο, για οποιονδήποτε είδος αρχείο, αλλά ας μείνουμε προς τα εκεί προς το παρόν, σε αυτό ότι είναι μόνο αρχεία κειμένου. Τώρα, όπως είδατε παραδείγματος χάρη εδώ, σε αυτό που άνοιξα το αρχείο, το SSH config που άνοιξα, ήταν τεράστιο. Δηλαδή, σκρόλαρε προς τα κάτω και μου άφησε περιεχόμενα προς τα πάνω. Πολλά. Δεν τα είδα όλα. Τις πρώτες γραμμές του δεν τις βλέπω, χάθηκαν. Δεν χωράει στην οθόνη. Γι' αυτά υπάρχει η εντολή less, η οποία είναι βελτίωση της εντολής more to Unix, λογοπαίγνιο πάλι εδώ πέρα, όπως πολλά έχουν λογοπαίγνια, less is more, όπου το κάθε αρχείο μας το δίνει σταδιακά. Πραγματικά. Δηλαδή, αν αντί για cut αυτό το αρχείο δώσω less, ξεκινάει από την αρχή και μου το βγάζει σιγά σιγά. Και μπορώ με τα πελάκια, είναι το page up, page down, πιο συνηθισμένο, να πάω πάνω κάτω για το δόλο. Υπάρχουν τώρα τα πελάκια και το page up, page down, τα πιο συνηθισμένα που τα έχετε και στο πληκτρολόγιο. Αν κάποιος ξέρει να χρησιμοποιεί, παραδείγματος χάρη, το Vim, το VI, δουλεύουν και τα πλήκτρα του VI. Για άλλη φορά. Για να βγούμε εδώ πέρα από το less, πατάμε το Q. Quit.
Ουσιαστικά τι είναι γράφει το μορ, γράφει το λες. Μπορείς να δώσεις και μορ. Ναι, απλά το μορ έχει λιγότερες λειτουργίες. Ναι. Το μορ, υπάρχει και η μορ, ακόμα υπάρχει η μορ. Η μορ όμως το ερώτημα που έχει πάει μόνο προς τα κάτω. Δεν γυρνάει προς τα πάνω. Τελείωσε. Και άμα τελειώσει το αρχείο, αυτό ήταν. Οπότε η λες είναι καλύτερη. Άλλη μία παράμετρος εδώ πέρα είναι παύλα R κεφαλαίο που βγάζει ομοίη έξοδο. Θα το πούμε λιγάκι λίγο μετά αυτό. Τι ακριβώς σημαίνει. Σημαίνει ότι την είσοδο που παίρνει τη βγάζει έτσι ακριβώς όπως την παίρνει. Με τα χρώματα μπορεί να υπάρξει εδώ θέμα. Δηλαδή, αν η έξοδος ενός αρχείου είναι χρωματισμένη, αν κάποιοι χαρακτήρες έχουν χρώματα, αν βάλετε σκέτη less, θα σας βγάλει κάποια σκουπίδια μέσα. Αν βγάλετε less παύλα R κεφαλαίο, θα σας βγάλει ακριβώς με το χρώμα όπως ήρθε. Θα το δούμε λίγο παρακάτω, προς το τέλος. Λοιπόν, εντολή head. Head, μας δείχνει την κεφαλή ενός αρχείου. Τις αρχικές γραμμές. Από μόνο του μας δίνει τις 10 αρχικές γραμμές. Δηλαδή, αν του πω τώρα εδώ πέρα ποιο αρχείο είχα, αυτό το SSH, αν του πω head αυτό το αρχείο, θα μου δείξει μόνο τις 10 πρώτες γραμμές. Αν του πω head παύλα νη 4, θα μου δείξει μόνο τις 4 πρώτες γραμμές. Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε τις αρχικές γραμμές, το αρχείο λοιπόν με το head. Και η αντίθετη σχέση ποια να είναι? Tail. Φουρά. Με την tail κάνουμε το αντίστοιχο, αλλά στο τέλος. Δηλαδή, η tail. Η tail παύλα νη 4, που λέμε το μειωτικό, θα μας δείξει τις 4 τελευταίες γραμμές του. Η tail τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με έναν άλλο. Υπάρχει παράμετρος παύλα F, είναι follow το F σημαίνει εδώ πέρα, ότι αν κάποια χρησιμοποιούνται πάρα πολύ, χρησιμοποιούνται πάρα πολύ αυτό, υπάρχουν κάποια αρχεία καταγραφών, είπαμε και στην αρχή, στο var log παράδειγμα είπαμε όταν είπαμε το δομή καταλόγου, υπάρχουν κάποια αρχεία καταγραφών, όπως το var log messages. Στο var log λοιπόν υπάρχουν πολλά αρχεία. Logs είναι αρχεία καταγραφών. Κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, κάτι γράφεται εκεί μέσα, στο τέλος αυτού του αρχείου. Με την tail παύλα F, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα αφήνουμε να τρέχει εκεί και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, ακολουθεί και μας δείχνει αυτό που προστίθεται στο τέλος του αρχείου. Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, τέλει super user αυτό, έχουμε το αρχείο το var log messages. Αν κάνω tail παύλα F, var log messages, αρχίζει και παρακολουθεί αυτό το αρχείο. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε αυτό το αρχείο. Οπότε δεν μου βγάζει και τίποτα. Αν όμως πάρω εγώ ένα στικάκι παραδείγματος χάρη και το ρίξω μέσα, θα πρέπει να μου βγάλει. Αλλά δεν το έχει βγάλει. Γιατί δεν το έχω βγάλει να κάνει αυτό το mount. Ναι. Λαγία μου. Οποιαδήποτε τέλος πάντων αλλαγή, αν το έχω κάνει αυτό το mount, μου βγάζει εκεί πέρα. Δεν το βγάλει τώρα. Xorg log είναι πολύ σημαντικό επίσης, είναι το log του ίδιου του γραφικού περιβάλλοντος, όλο τον X και το βγάζει όχι μόνο το 0, το 0 είναι η τελευταία φορά που έτρεξε, το 1 είναι η προηγούμενη φορά που έτρεξε το γραφικό περιβάλλον το και πάει παρακάτω, εντάξει, μπορούμε να το ρυθμίσουμε πόσα. Λοιπόν... ναι. Δεν μπορώ να σε πει κάποιο άλλο τώρα που να είναι. Ναι, μπορώ να κάνω εδώ, tail παύλα F, το bus history. Υπάρχει ένα αρχείο λοιπόν, το οποίο μας βγάζει
το Bass History, στον αρχικό κατάλογο, είναι το ιστορικό όλων των εντολών που έχουμε τρέξει. Και από εκεί πέρα τις βλέπεις, διαβάζει με τα βελάκια που πηγαίνουν πάνω κάτω, από εκεί πέρα τους δουλεύει. Αν εγώ λοιπόν τρέξω άλλη μια εντολή, θα μου τη βγάλει εκεί πέρα. Δηλαδή, να τρέξω την εντολή εκεί, επειδή έχω διαφορετικά θεματικά πάλι. Ένα, να σκεφτείτε. Sorry. Άμα είναι να μπούμε στο server μέσα. Να βγάλει τα πίνγκ στα... Ναι, το απάντησε ότι όταν τρέξει συνεχώς email. Ναι, email, οτιδήποτε. Όταν κάνετε παράδειγμα, όταν μπαίνετε στη σελίδα, σε αυτή τη σελίδα που είδαμε εδώ πέρα, όταν μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα, στο server μέσα, καταγράφεται σε ένα τέτοιο αρχείο ότι ο τάδε υπολογιστής με την τάδε IP μπήκε μέσα. Τώρα δεν έχω κάτι να τρέχει και να κάνει update εδώ πέρα. Sorry. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει εντολή GREC. Άμα πες δυο λεπτά μπορούμε να το πούμε από εδώ. Θα σε το δείξω. Τώρα μέσα σε να... Α, ναι. Κάτσε, κάτσε. Κύριε, πες. Σιγά σιγά, ρε. Κάτσε, κάτσε. Να δώσω κλειδί για το πέρα, δεν είναι. Ναι. Ακόμα και νομίζω και σαν χρήστης μπορώ να παρακολουθήσω. Μα, εγώ... Δηλαδή κάντε ένα refresh στη σελίδα και θα δείτε ότι πετάει τα μηνύματα. Έβαλε τα τελευταία. Και αν κάποιος πήγε κάνει, θα αλλάξει πάλι αυτή εκεί πέρα. Βλέπετε. Συνεχίζει δηλαδή, πετάει μηνύματα. Βλέπετε. Προσθέτει μηνύματα στο τέλος. Ό,τι μηνύματα προσθέτονται στο τέλος του αρχείου, τα παρακολουθεί και σας τα δείχνει. Ένα-ένα. Είναι πολύ αυτονομητά να παρακολουθείς όταν τρέχεις μια διεργασία ότι τρέχει αυτό το πράγμα γιατί το καταγράφει στο log. Όχι όλο που θες να παρακολουθείς. Και είναι καμιά φορά σημαντικό όταν έχεις ειδικά απομακρυσμένη διασύνδεση με ένα υπολογιστή που δεν είναι μπροστά σου και δεν έχει φυσική πρόσβαση για να μπορείς να το παρακολουθείς τι κάνει. Δηλαδή μπορείς να ανοίξεις δύο τερματικά, από το ένα να εκτελείς και από τον άλλο να παρακολουθείς τι συμβαίνει. Κάπως έτσι. Λοιπόν, άλλη εντολή, GREP. GREP. Τι κάνει GREP. Πολύ σημαντική και πάρα πολύ δυνατή. Μα πάρα πολύ δυνατή. Και τελειώνουμε. GREP. Τι κάνει. Απομονώνει κείμενο. Δηλαδή, σε ένα αρχείο κειμένου που του δώσουμε, λέμε υπάρχει αυτό το κομμάτι κειμένου μέσα. Και αν υπάρχει, θα το βρει και θα μας το δείξει. Και μπορεί να κάνει και άλλες συνδυασμούς, όχι να μας το δείξει, αλλά να μετρήσει πόσες φορές υπάρχει παράδειγμα μια λέξη μέσα σε ένα κείμενο. Πόσες γραμμές έχουν αυτή τη λέξη. Ή να μας δείξει τους αριθμούς των γραμμών που υπάρχει αυτή η λέξη. Κείμενο μέσα στο κατάστημα. Κείμενο μέσα σε ένα αρχείο. Θα δούμε σε λίγο κάτι. Επιλογές που έχει είναι η παύλα I. Κανονικά η GREP δουλεύει με διαχωρισμό κεφαλαίων και μικρών, όπως είπαμε. Τα πάντα διαχωρίζονται. Άλλο είναι να ψάχνεις. Άλλο είναι να ψάχνεις το text σε ένα αρχείο, τη λέξη text σε ένα αρχείο, σε ποιο αρχείο, ας πούμε, στο LSPCI. Έχω ένα αρχείο LSPCI. Για να το βλέπετε αυτό το LSPCI, παύλα I. Έχει κάποιους αριθμούς. Τέλος πάντων. Οκ, είναι συσκευές.
Έστω ότι θέλω εγώ να ψάξω σε αυτό το αρχείο αν υπάρχει το κείμενο 27 σε. Μπορώ να κάνω grep 27 σε στο αρχείο LSPCI. Θα μου πει ότι το βρήκα, είναι αυτή η γάνη. Γραμμόνισε. Εντάξει, οποιοδήποτε κείμενο θα το δώσουμε. Αν θέλουμε κενά και τα λοιπά, θα βάζουμε σε διπλά εισαγωγικά. Δηλαδή, αν ήθελα να βρω. Αν υπάρχει το κενό, το rev 01 κάπου. Εντάξει, σε κάποια γραμμή. Μπορώ να το πω grep μέσα σε εισαγωγικά rev 01. Επειδή έχει κενό. Θα μου βγάλει τις γραμμές που έχουν το rev 01. Μόνο η μία ήταν. Δεν είναι τέλος. Πρώτη τελευταία. Μέχρι το τέλος. Αν τώρα θέλω εγώ, δεν ξέρω αν το rev αυτό είναι κεφαλαίο ή μικρό από το αρχείο. Για να το δείξω, μπορώ να κάνω ένα παύλα i. Insensitive, case insensitive είναι το I. Για να μην έχουμε. Και μπορώ να του δώσω το ρεύμα με όποιο τρόπο θέλω. Και κεφαλαίο να το δώσω, θα μου το βρει ότι είναι μικρό. Του λέω ψάξει να βρει το ρεύμα οποιοδήποτε μικρά, μεγάλα. Το V είναι το ανάποδο, δηλαδή μη μου δείχνει τι γραμμέ που περιέχουν αυτό το κείμενο. Ενώ η grep σημαίνει ότι δείξε μου τι γραμμέ που περιέχουν το ρεύμα, παράδειγμα, αν του δώσω grep παύλα V. Παύλα V, παραδείγματο χάρη, λέω ότι δείξε μόνο τις γραμμές πέρα από αυτές που έχουν το ρεύμα 01. Όλες τις υπόλοιπες ανάποδα. Το παύλα σε αριθμεί πόσες φορές το βρήκαμε. Άρα, αν κάνω grep παύλα σε rev μέσα στο αρχείο αυτό το LSPCI, θα μου πει πόσα rev διαβάζει. 19. Το παύλα L τι κάνει. Το παύλα L, το grep, δεν είναι ανάγκη να το κάνω μόνο σε ένα αρχείο. Θα το κάνω σε πολλαπλά αρχεία και να πω ότι ξέρεις τι, τη λέξη ρε, ψάξει να τη βρει σε όλα τα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο. Και τη βρήκε σε αυτά τα αρχεία. Σε ποιο αρχείο, LSPCI, μας το λέει από πριν, σε αυτό το αρχείο το βρήκα τη λέξη ρε. Σε αυτό το αρχείο και σε αυτή τη γραμμή. Και αν του δώσω και το παύλα N, αν δώσω παύλα L, δεν το είπαμε, ναι, δείχνει με το αρχείο, αν δώσω παύλα L, μου δίνει μόνο το όνομα του αρχείου, χωρίς να μου δίνει και το κείμενο που περιλαμβάνεται. Ούτε όσες φορές περιλαμβάνεται. Ενώ αν δώσω και το παύλα N, αν δώσω παύλα N, θα μου δώσει και τις... Δεν φαίνεται τόσο καλά γιατί είναι αριθμή. Το 18 και το 19 είναι ότι είναι στην 18η και στην 19η γραμμή του κειμένου υπάρχει αυτό το κείμενο. Έχω κάποιο άλλο αρχείο κειμένο εδώ πέρα. Το notes αυτό έχει κάποιες συντολές που θα γράψει εγώ. Αν του πω δηλαδή ότι ξέρεις τι, grep, παύλα, νι, να μου δεις τη λέξη path εκεί μέσα. Path. Θα μου πει. Λέξη path που όμως, τη λέξη στο αρχείο notes. Θα μου πει ότι, να την, είναι, βλέπετε ποια είναι η γραμμή. Υπάρχει αυτή η γραμμή που έχει τη λέξη path, κάπου την έχει αυτή. Να την, άρα υπάρχει μία γραμμή είναι και μου λέει ότι στη γραμμή νούμερο 2 υπάρχει αυτή η γραμμή που έχει τη λέξη path μέσα. Οκ. Okay. Και υπάρχει και το color always, το οποίο τι κάνει. Το color, το κάνουμε στην προηγούμενη, στο rev, στο LSPCI. Αν γράψω color, πίσω always, αυτό που συμβαίνει, είναι ότι θα μου χρωματίσει και αυτό που βρήκε. Λέω ψάξει να βρεις το rev κάπου εκεί μέσα και όταν το βρίσκεις, δείχνω μου κιόλας γιατί είμαι στραβός και δεν το βλέπω. Εντάξει, τώρα υπάρχει ακόμα μια εντολή, εντάξει, απλή, πολύ απλή, η echo, θα μου πείτε τι χρησιμότητα έχει αυτή, ότι ό,τι στείλουμε, το γράφει. Δηλαδή, echo, this, μου λέει, this, echo, Γιώργος Λαδράβας. Λαδράβας. Τι χρησιμότητα είναι αυτή? Είναι όταν φτάσουμε να κάνουμε σκριπτάκια κτλ. Θέλουν να δείξουν μηνύματα στο χρήστη, να βγάλουν μηνύματα, με την echo θα μπορούμε να το κάνουμε. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα με την echo. Προσθέσουμε τι. Τι, να, αυτό ακριβώς. Έξοδο σε αρχείο. Εδώ τα αποτελέσματα μια συντολή, και εδώ αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στα βαριά τη υπόθεση, ότι
στα μαγικά τη γραμμή εντολών, ότι τα αποτελέσματα μια εντολή, οποιασδήποτε εντολή, δεν είναι αναγκαίο να βγαίνουν μόνο στην οθόνη. Μπορούμε να βγάλουμε τα αποτελέσματα μια εντολή σε ένα αρχείο. Δηλαδή, σκεφτείτε, πώς μπορείτε να στείλετε σε κάποιον φίλο σας ότι έχετε ένα φάκελο και τα αρχεία που είναι σε αυτό το φάκελο είναι τα συγκεκριμένα αρχεία με αυτά τα ονόματα. Έχετε ένα φάκελο με 100 ονόματα. Στο γραφικό περιβάλλον. Πώς μπορείτε να πείτε σε έναν φίλο σας έχω αυτά τα 100 αρχεία και να τους δώσετε τα ονόματα ένα-ένα. Τι θα κάνετε. Θα πάτε σε κάθε αρχείο με το ονομασία, κόπι το όνομα, αντιγραφή στο email, 100 φορές αυτό το πράγμα. Μόνο έτσι μπορείτε να το κάνετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος στο γραφικό περιβάλλον. Σε γραφικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ποια εντολή μάθατε όμως για μάθαμε όμως να χρησιμοποιούμε για να δούμε τα περιεχόμενα ενός καταλόγου. Η ΕΛΕΣ, δεν είναι. Η ΕΛΕΣ μας βγάζει όλα τα περιεχόμενα του καταλόγου. Αντί να δω λοιπόν εγώ τα περιεχόμενα αυτά στην οθόνη μου, μπορώ να του πω ότι ξέρεις τι αυτά τα περιεχόμενα, αυτό που μας βγάζει η εντολή, οποιαδήποτε εντολή, βγάλε και φτιάξε ένα αρχείο, οποιοδήποτε αρχείο που δίνουμε το όνομα. Με ποιο τρόπο. Με αυτό το βρελάκι. Με το μεγαλύτερο. Άρα να του πω ΕΛΕΣ. Contents. Περιεχόμενα, μου τα βγάλει, δώστε ένα όνομα που θέλετε εσείς. Αυτό που θα κάνει δεν θα βγάλει κάτι. Αλλά αν δείτε τώρα, θα υπάρχει ένα αρχείο contents, το βλέπετε πάνω-πάνω, το οποίο αν δω τα περιεχόμενά του με τη less όπως μάθαμε, να, είναι τα περιεχόμενα του καταλόγου. Οπότε πολύ απλά, ορίστε, πάρτε αυτό το αρχείο, στείλετε ένα email και στείλετε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου που έχετε. Έχω αυτά τα τραγούδια π.χ. Ξέρω εγώ, ποια δεν έχεις. Προσοχή, γιατί αν υπάρχει με το πελάκι, αν υπάρχει το αρχείο ήδη, τα προηγούμενα περιεχόμενα εξαφανίζονται. Δημιουργείται από την αρχή το αρχείο να το κάνει αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε εντολή χρησιμοποιήσετε. Τα αποτελέσματα μιας εντολής δεν είναι αναγκαία να βγαίνουν στην οθόνη. Οποιασδήποτε εντολής. Μιας grep, τι κάναμε. Grep, rev κάναμε στο αρχείο LSPCI. Μας έβγαλε ότι είναι αυτά. Μπορούσα αυτό να το ανακατευθύνω σε ένα καινούργιο αρχείο το οποίο το ονομάζω REV. Δεν είναι απαραίτητο να έχει κεφαλαίο, όπως θέλετε το ονομάζετε. Άρα λοιπόν έχω φτιάξει ένα αρχείο REV το οποίο έχει αυτά τα περιεχόμενα. Για να το δούμε. Cut REV. Οκ. Προσοχή λέω πάλι γιατί εξαφανίζω τα περιεχόμενα αν υπάρχει ήδη το αρχείο. Τώρα, υπάρχει κι άλλος τρόπος να κατευθύνουμε τις εξόδους. Με το ένα το μεγαλύτερο λοιπόν, φτιάχνει ένα καινούργιο αρχείο και βάζει εκεί τα δεδομένα. Αν υπάρχει ήδη το αρχείο, το διαγράφει ουσιαστικά, σβήνει τα περιεχόμενά του και βάζει τα καινούργια δεδομένα. Με τα δύο μεγαλύτερα, αυτό που κάνει είναι το προσθέτει στο τέλος. Όποια εντολή και να τρέξουμε λοιπόν με τα δύο μεγαλύτερα, αυτό κάνει είναι ότι τα προσθέτει στο τέλος. Άρα, αν εγώ ήθελα τα περιεχόμενα του βασικού μου καταλόγου και τα περιεχόμενα του desktop, του καταλόγου desktop στο ίδιο αρχείο, τι έκανα, μπορούσα πολύ απλά, τι έκανα πριν, ls, να φτιάξω ένα αρχείο contents. Εντάξει, άρα τι έκανα τώρα, τα περιεχόμενα του καταλόγου που βρίσκουμε, του βασικού μου καταλόγου, μπήκαν στο αρχείο contents, δεν είναι, θα δούμε. Αυτά δεν είναι. Ωραία. Τώρα έστω λοιπόν θέλω να βάλω εκεί μέσα και τα περιεχόμενα του desktop. Τι κάνω. LS desktop, δεν θα έκανα για να βάλω τα περιεχόμενα του desktop. Εκεί που λέω αυτά, δύο βελάκια, βάλτα στο τέλος του contents. Μη σβήσεις τα προηγούμενα και πρόσθεσε και αυτά στο τέλος. Αν δούμε τώρα το contents, λέω, έχει και το αρχείο του desktop, έχει μεγαλώσει και έχει πάρει και τα αρχεία του desktop στο τέλος. Εντάξει. Ή μπορώ να του κάνω τι. Πάρε και όλες τις γραμμές που έχουν REV από το αρχείο LSPCI και βάλτε και αυτές στο contents. Ίσως μια συντολή δεν είναι αναγκαίο να πάει ούτε στην οθόνη, ούτε σε ένα άλλο αρχείο. Μπορεί απλά να πάει ως είσοδο σε μια άλλη εντολή. Και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να σωληνώσουμε, να πάμε την έξοδο της μιας εντολής σε μια άλλη εντολή, και σε μια άλλη εντολή, και σε μια άλλη εντολή, και να επεξεργαζόμαστε τις εξόδους της μία συνέχεια με την άλλη. Παραδείγματος χάρη. Εντάξει, ένας τρόπος για να βρούμε, παραδείγματος χάρη, όλες τις
Ένα τρόπο για να δούμε όλε τι εικόνε JPG στον τρέχον φάκελο προφανώ είναι να κάνουμε ένα αστεράκι LGBT. Εντάξει. Άλλο τρόπο είναι να κάνουμε LS. Η LS θα κάνει, θα μα έδειχνε όλο το. Τα περιεχόμενα. LS λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα να περιορίσουμε την έξοδο μόνο στι γραμμέ που γράφουν JPG. Περιορίζουμε την έξοδο λοιπόν ποια εντολή, την grep. JPG. Του λέω τώρα, βγάλε μου την LS, την έξοδο τη LS στείλτε στην grep, την επόμενη, και κράτα μου μόνο αυτέ τι γραμμέ που λένε JPG. Εντάξει. Αυτό μπορείτε να το κάνετε παραδείγματο χάρη χρησιμότητα. Δεν ξέρετε πού έχετε σκορπισμένα τα M3 τα αρχεία σας, τους λέω δίσκο. LS, παύλα, LR. Έτσι. Τι θα κάνει αυτό, είμαστε. Η LS, παύλα, R, σκέτο. Μαζί με το LR, παύλα, R. Τι κάνει το R. Αναδρομή, όλους τους φακέλους από εδώ και κάτω. Όλους, όλους. Θα μας βγάλει ένα πανικό. Όλα αυτά. Ναι, αλλά μέσα εκεί εγώ θέλω να βρω, ξέρω εγώ τι θέλω να βρω, τα αρχεία μόνο όσα έχουν PDF. Αυτά είναι όλα τα PDF που έχω μέσα εκεί. Και για να βρω συγκεκριμένα την πτήση μου μπορώ να κάνω και από εκεί EasyJet. Ορίστε. Grep, ξανά άλλη grep στη σειρά EasyJet. Και μου το έκανε. Υπάρχει ένα αρχείο EasyJet.pdf. Το πού θα βρούμε ακριβώς που βρίσκεται το πρόβλημα άλλη φορά. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Και τι είπαμε τώρα, είχαμε πει ότι η LES τι κάνει, η LES, είπαμε ότι, οπα, βλέπουμε σιγά σιγά τα αρχεία, έτσι. Μα ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, κάνουμε cut στο αρχείο, θα μας το κάνει από πάνω και κάτω, κατεπατώ. Μπορούμε αυτό να το σωληνώσουμε, να το πάμε και να το δούμε σιγά σιγά με τη LES. Το ίδιο πράγμα σαν να γράφουμε, αν γράφουμε cut file, σωλήνωση pipe less, είναι σαν να γράφουμε less pipe. Είναι το ίδιο πράγμα. Και το παραδείγματος χάρη το LS παύλα R που κάναμε προηγουμένως και μας έβγαλε όλο το κατεβατό που αντί να το δούμε, μπορούμε αυτό να το σωλήνωσουμε στη LS. Και να πάμε σιγά σιγά να δούμε τα αποτελέσματα της LS. Χωρίς να ψαχνόμαστε στο χαμό. Και σωλήνωση, στη σωλήνωση, στη σωλήνωση και έτσι μπορούμε πολύ απλά χρησιμοποιώντας αυτές τις απλές συντολές, βάζοντάς τις μία δίπλα στην άλλη, να κάνουμε πιο σύνθετα πράγματα. Και πολλά πιο σύνθετα πράγματα. Και έτσι αρχίζει να γίνεται.